Δεδομένου ότι δεν έχουμε ανακοινώσεις, δεν έχουμε δηλαδή, θέλω να το τονίσω αυτό, δεν έχουμε υλικό παραλάβει ακόμα από εκείνα τα επιστολόχαρτα που στείλαμε την προηγούμενη φορά. Θα δούμε τώρα, θα επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα. Σας προαναγγέλλω ότι θα προσπαθήσω μέσω του ΕΟΦ να προκαλέσω κάποια ροή εγγράφων, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα δηλαδή. Και κατόπιν αυτού, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να κάνει τα τυπικά, να μας ανακοινώσει το όνομά του, έτσι γίνεται, και να ορκιστούμε. Πολάκης Παύλος. Η διεύθυνση σας, κύριε Υπουργέ. Βουλευτής Χανίων. Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Η διεύθυνση μου είναι Αργουλές Φακίων, Χανιά, Κρήτη. Ωραία. Πολιτικό όρκο θα δώσετε. Πολιτικό. Ορκίζομαι στην τιμή και στη συνείδησή μου να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ωραία. Η διαδικασία είναι γνωστή. Θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση στην αρχή? Ωραία. Ξεκινάμε την τοποθέτηση του Πολάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφοι. Θέλω να σας πω από την αρχή ότι θα κάνω μια αρκετά μεγάλη εισαγωγική τοποθέτηση γύρω από το θέμα του Κελπνό, που είναι και η φάση της εξέτασης της Εξεταστικής Επιτροπής, της Επιτροπής σας, σε σχέση με τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας. Όπως έχω πει και θα το αποδείξω σήμερα, πολλές φορές και από το βήμα της Βουλής, όπου έχω παρουσιάσει στοιχεία για τη δράση του Κελπνό, εδώ και από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2015, όταν ανέλαβα τον Οκτώβρη η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, και έφτασε στα χέρια μας το πρώτο πόρισμα του ΣΕΙΠ τότε για την διαφημιστική δαπάνη και τη διαφημιστική εκστρατεία του Κελπνό. Από τότε έχουν προκληθεί αρκετές συζητήσεις στη Βουλή. Έχω προβεί σε πολλές ανακοινώσεις. Έχω πει ότι το Κελπνό εξελίχθηκε στην offshore του Υπουργείου Υγείας. Είναι πολύ βαρύς χαρακτηρισμός, όμως δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σήμερα θα κάνω μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, αποκάλυψη στην Επιτροπή σας, την οποία δυστυχώς ούτε εμείς, που θεωρώ πως είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, την είχαμε καταλάβει μέχρι πριν από 10 μέρες. Διότι δυστυχώς ποτέ δεν υπήρχαν συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία. Και αυτό δεν είναι μόνο η κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους. Έχει να κάνει και με το συνειδητό κρύψιμο κάποιων στοιχείων, τα οποία δυσκολευτήκαμε πολύ να τα βρούμε και βέβαια δεν μπορούσαμε να έχουμε την εικόνα του όλου. Να είναι όλο μαζί. Όλο μαζί. Διότι προσέξτε τι είχε γίνει στο Κελπνό. Το Κελπνό μέχρι το 2011 κρατούσε κάποια λογιστικά βιβλία. Είχε λογιστικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του. Τηρούσε κάποια βιβλία χωρίς να είναι μέσα στο πρόγραμμα, στις υποχρεώσεις του να τηρεί τους νόμους για τις προμήθειες που ίσχυε από παλιά, στο όνομα των επιγουσών αναγκών για την υγεία κτλ. Όμως τηρούσε κάποια βιβλία. Και μάλιστα φώναζε και ορκωτούς λογιστές κάθε χρόνο και έκαναν μία έκθεση. Και επίσης δημοσίευε και κάποιους απολογισμούς. Δημοσίευε. Κοινοποιούσε στο Υπουργείο. Δεν δημοσίευε. Δεν ήταν υποχρεωμένο να το κάνει, όπως και εσύ. Δεν ήταν υποχρεωμένο να ανεβάζει και στη διάβγεια και μετά. Το 2011 έγινε το εξής. Νομοθετήθηκε ότι το Κελπνό εξαιρείται από το δημόσιο λογιστικό. Εξαιρείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, από τη συμμορία που δρούσε εκεί, τη διαχρονική συμμορία που δρούσε εκεί, με αρχιμαέστρο τον κύριο Θόδωρο Παπαδημητρίου, έκαναν το εξής οι άνθρωποι. Απεγκατέστησαν το λογισμικό πρόγραμμα το οποίο υπήρχε εγκατεστημένο στο Κελπνό και με βάση το οποίο γινόταν η καταχώρηση των πράξεων, προμηθειών κτλ. Κτλ. Άρα, για το 12, 13, 14 δεν υπάρχει λογιστικό πρόγραμμα που να καταγράφει αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν κάτι φύλλα Excel. Αυτό υπήρχε μέσα στο Κελπνό. Ήρθε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον πολύ σοβαρό έλεγχο που έκανε με ελεγκτές το 2016 και τα διαπιστώνει αυτά. Και λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Ωραία, είστε εκτός δημόσιου λογιστικού, αλλά δεν μπορείτε να κρατάτε βιβλία με φύλλα Excel. Πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα να αποτυπώνετε.
Αυτό λοιπόν μας δημιούργησε τη δυσκολία του να δούμε αυτό που λέμε όλη την εικόνα. Όλη την εικόνα. Γιατί ακούγαμε όλοι. Και από τότε που είμαστε γιατροί, πολλοί από εμάς και πριν ασχοληθούμε και με την κεντρική πολιτική σκηνή, και όσο είμαστε και συνδικαστές, όσο το κελπνό γίνεται της Μουρλής, τρώνε λεφτά, βγαίνουν κάποια πράγματα στη φόρα, πήρε κάτι δάνεια, πήρε τέτοια κτλ. Μετά αναλαμβάνουμε και ως υπουργοί, βλέπουμε 50 εκατομμύρια εδώ, 60 παραδίπλα, 40 παραπέρα, 5.000 από εδώ, 20.000 από εκεί κτλ. Εντάξει. Όμως, μέχρι πριν 10 μέρες. Δεν είχαμε την εξής εικόνα, την οποία στα πλαίσια της προετοιμασίας τη βρήκαμε και τη διαπιστώσαμε. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εικόνα? Η εικόνα είναι η εξής. Με βάση τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν, και κάποια τα έχετε, που είναι οι απολογισμοί που έβγαζε, προσέξτε, οι απολογισμοί, όχι οι προϋπολογισμοί, οι απολογισμοί, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό από το 2007 μέχρι το 2014, και που επιβεβαιώνονται αυτά τα στοιχεία από τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών μέχρι το 2011 που υπήρχαν. Η τελευταία φορά που βγήκε έκθεση ορκωτού λογιστών το 2011. Γιατί μετά, με το να μην κατάν βιβλία, δεν τους φωνάζαν και αυτούς καθόλου, ό,τι λέγανε αυτοί. Αλλά προσέξτε, είναι απολογισμοί. Βγαίνει λοιπόν το εξής εντυπωσιακό, και καθίστε καλά στις καρέκλες σας, ότι από το 2007 μέχρι το 2014, στο Κελπνό εισήλθαν εις ροές, με όρους πραγματικού χρήματος, όχι πίστοση, εις ροές χρήματος. Μπήκαν λεφτά στους λογαριασμούς που τηρούσε το Κελπνό, τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μπήκαν 750.304.452 ευρώ. Αυτά μπήκαν. Αυτά από το 2007 μέχρι το, και το 2014. Μπήκαν αυτά τα χρήματα. Αυτή ήταν η εισροή πραγματικού χρήματος. Κρατική χρηματοδότηση, δάνεια, δωρεές, ΟΠΑΠ, ίδια έσοδα, χορηγίες, τα πάντα όλα. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω το νούμερο, 750.304.452 ευρώ. Από τα στοιχεία των απολογισμών που έδωσαν, με υπογραφές των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων όλα αυτά τα χρόνια, από το 2007 μέχρι το 2014, που επιβεβαιώνονται μέχρι το 2011 από τους ορκωτούς λογιστές, αποδεικνύεται ότι καταγεγραμμένα στους απολογισμούς τα πληρωμένα είναι 522.297.000 ευρώ 387. Επαναλαμβάνω το νούμερο. Προσέξτε με. Πληρωμές είναι 522.297.387. Πού πήγαν τα 230? Δεν αποτυπώνονται πουθενά. Δυστυχώς, και κάνω και την αυτοκριτική μας, εμάς, δεν είχαμε όλη αυτή την εικόνα μέχρι πολύ πρόσφατα, που είδαμε και τους απολογισμούς συνολικά. Γιατί ξέρεις, βλέπεις μια χρονιά, βλέπεις τα λεφτά και λες εντάξει, λες φάγανε. Αλλά άμα τα βάλεις στην άρθρηση, και προσέξτε, με βάση το πιο εντυπωσιακό, μάλλον εξίσου εντυπωσιακό, από τον έλεγχο που έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το 2016, και που αφορούσε τη χρήση του 2014, που εκεί διαπιστώνει ένα κάρο πράγματα, κάνει καμιά πενταριά παρατηρήσεις, λέει ότι τα έχετε δει νομίζω, έλλειψη θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, προβληματική οργάνωση υπηρεσιών, μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, μη τήρηση μητρώου δεσμεύσεων, προσλήψεις που δεν εξασφαλίζουν την κειμενικότητα, ύπαρξη μεγάλου αριθμού απασχολούμενων σε τομείς πέρα του σκοπού, μη νόμιμες και αχρεώστες καταβολές αποδοχών, ανυπαρξία, αυτές τις παρατηρήσεις που θα πω κάποια πράγματα μετά. Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι ενώ λοιπόν 750 πήρε σε χρήμα, 522 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσε καταγεγραμμένα με βάση τους απολογισμούς. Προσέξτε, όχι τους προϋπολογισμούς, γιατί στον προϋπολογισμό λες θα ξοδέψω τόσα, δεν μπορεί να μην τα ξοδέψεις. Στους απολογισμούς, στο τι πλήρωσε. Λοιπόν, το ταμιακό υπόλοιπο των λογαριασμών του Κελπνό
οι οποίοι ήταν παραδόξως πολλοί, παραδόξως πολλοί. Συνήθως δηλαδή και ένα μεγάλο νοσοκομείο έχει ένα, δύο, άντε τρεις λογαριασμούς, ας πούμε. Έτσι. Εδώ μιλάμε ότι είχανε όλους αυτούς τους λογαριασμούς. Είχανε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 λογαριασμούς στην Alpha Bank. Ένα λογαριασμό στη Eurobank. Τρεις λογαριασμούς στην Εθνική. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι λογαριασμοί των δανείων. Ο ένας από τους τρεις. Τρεις λογαριασμούς στην Πειραιώς. Ο ένας είναι το δανείο της Εθνικής. Τρεις λογαριασμούς στην Πειραιώς. Ένα στην Αττικής. Άλλο δάνειο αυτό. Και μετά είχαν και άλλους 10, 12, άλλους 10 στην Α. Ένα σύνολο 30 λογαριασμών δηλαδή. Στο Κελπνό. Προσέξτε τώρα. Το αρθριστικό ταμιακό υπόλοιπο 31 12 14, έτσι, το αρθριστικό όλων αυτών των λογαριασμών είναι 3.173.703 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι έχω πει μέχρι τώρα. Τους δώσαμε 750. Καταγράφουν στους απολογισμούς ότι ξόδευσαν 520 και στους λογαριασμούς τους βρίσκονται στους λογαριασμούς τους βρίσκονται 3 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα υπόλοιπα? Πού τα υπόλοιπα? Τα 230. Όχι, αυτή είναι. Αυτή είναι, δεν ξέρω. Η άλλη μπορεί να προσωπική. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό, αυτό κατά τη γνώμη μου σημαίνει άμεση επέμβαση εισαγγελέα. Όχι για αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, για όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, και εννοώ τους 23 διορισμούς του Άδωνη, τους άλλους παλιότερα για το προσφυγικό, τα άλλα που έχουμε πει για τη διαφημιστική δαπάνη, για την κυρία Στουρνάρα και τα έργα που έπαιρνε τζάμπα και βερεσέ, για τις διαφημιστικές δαπάνες, για τη γρήπη κτλ. Κτλ. Εδώ είναι που πήγαν 230 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ το θέμα. Γιατί βέβαια τώρα δεν θα κάνω εγώ θεωρία συνωμοσίας, διότι ψάχνοντας, άρχισα να μαθαίνω αυτές τις μέρες, αλλά γι' αυτό τώρα δεν μπορώ να. Θα το περάσω γρήγορα. Γιατί έμαθα ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, προσέξτε, το 2011 σταματάνε να δημοσιεύουν, να μπαίνουν ορκωτοί λογιστές μέσα και να κάνουν μια έκθεση, έστω που ας πούμε κατοχυρώνει και τη διοίκηση κτλ. 12, 13, 14 δηλαδή. Είναι μαύρη τρύπα. Είναι μαύρη τρύπα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και φαίνεται μάλιστα ότι εκεί οι εισρωές είναι λιγότερες από τις εκροές, γιατί το μεγάλο παιχνίδι έχει παιχτεί 2009-2010 και μετά φαίνεται να τρώνε χρήματα το 2012-2013-2014. Δηλαδή, προσέξτε, το 2009 μπαίνουν 369 εκατομμύρια ευρώ λόγω των δανείων και της έκτατης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση της γρήπης, αυτή τη μεγάλη ψευτιά, αυτή τη μεγάλη κομπίνα, τη μεγάλη αρπαγή, ας πούμε, που κάναν στο δημόσιο χρήμα τότε επί Αβραμόπουλου με το θέμα της γρήπης, μπαίνουν 369 εκατομμύρια και ξοδεύονται καταγεγραμμένα 95. Ξοδεύονται 95. Τα καταγράφουν. Την επόμενη χρονιά μπαίνουν 92, ξοδεύονται 100. Που στα 100 μέσα είναι και επιστροφή 40 εκατομμυρίων από την έκτακτη χρηματοδότηση προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ότι και καλά μας τα δώσατε για να καλυφτούμε άμεσα μέχρι να πάρουμε το δάνειο και τα γυρίζουμε. Το 2011 μπαίνουν 38, βγαίνουν 61. Το 2012 μπαίνουν 67 εκατομμύρια, βγαίνουν 57. Το 2013 μπαίνουν 33, βγαίνουν 51. Το 2014 μπαίνουν 45, πληρώνονται 65. Και με όλα αυτά σε άρθρισμα, από το 7 ξεκινώντας, έτσι, γιατί το 7 πήραν 32, ξοδέψαν 32, το 8 πήραν 70, ξοδέψαν 59, το 9 έγινε το μεγάλο ντου με τα 369. Λοιπόν, προσέξτε, με όλα αυτά μέσα, με τις επιστροφές, με τις πληρωμές των, το 12, το 13 και το 14 των δανείων, με τις πληρωμές των δανείων συμπεριλαμβανομένου μέσα στα έξοδα, χάνουμε 230 εκατομμύρια. Χάνουμε 230 εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ πρέπει να μπει αύριο το πρωί, αύριο το πρωί, δυστυχώς το λέω έτσι με τα πλήρου λόγου γνώσεως, και εμείς αυτήν την εικόνα στο σύνολό της δεν την είχαμε. Δεν την είχαμε γιατί δεν τη βρίσκαμε, γιατί δεν υπήρχανε. Και βρήκαμε τους ισολογισμούς που έχουν έρθει και σε εσάς και τους ξαναζητήσαμε και από εκεί και τα βάλαμε σε μια σειρά κάνοντας προσθέσεις, συγκρίναμε τους ορκωτούς λογιστές κτλ. Και βρέθηκε αυτό.
Γιατί άλλο να κοιτάς μια χρονιά μοναχίτζη και άλλο να κοιτάς τη διαδρομή. Εδώ μιλάμε τώρα για ληστεία του ελληνικού λαού. Στο βαθμό που αποδεικνύουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή πλήρωνε μνημόνια. Αυτή είναι η ιστορία εδώ. Από έναν οργανισμό, έναν εποπτευόμενο του Υπουργείου Υγείας. Προχωράω παρακάτω. Μια μεγάλη βοήθεια στο ψάξιμο το οποίο κάναμε για την offshore του Υπουργείου Υγείας που λέγεται Κελπνό, ήταν η έκθεση η οποία έκανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η οποία μας επιδόθηκε από 13 του 16. Η οποία έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Πιστεύω την έχετε, θα τα έχετε δει. Που αφορά τη χρήση του 14, ακριβώς. Αφορά τη χρήση του 14, όπου εκεί έβγαλε όλα αυτά τα συμπεράσματα που διάβασα και προηγουμένως. Δηλαδή, πρακτικά λέει ότι αυτό είναι ένα διάτρητο πράγμα. Δεν μπορούμε πρακτικά να ελέγξουμε επί της ουσίας και ακριβώς αυτά που δηλώνουν αν έτσι είναι, διότι δεν τηρούνται βιβλία. Υπάρχουν πάρα πολλές παρανομίες μέσα που περιγράφονται. Έχει ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, πιάνει το θέμα, λέει για τα δάνεια τα οποία είχε πάρει το Κελπνό, τα 200 εκατομμύρια για τη γρήπη, και τα 25 και τα άλλα 17,5, πιάνει και το δάνειο για την αγορά του οικοπαίδου, του κτηρίου το 2008, που και αυτό είναι ένα σκαστό σκάνδαλο. Ένα σκαστό σκάνδαλο, με την έννοια του ότι βγάζουν μια προκήρυξη και λένε ότι θέλουμε το κτίριο να είναι στα 300 μέτρα από εκεί που θα πάει το Υπουργείο Υγείας. Να είναι τόσα περίπου τετραγωνικά. Να είναι ημιτελή τα πατώματα και έτσι ψευδοροφές. Να σηκώ αυτό. Φωτογραφίζανε ένα κτίριο, το συγκεκριμένο που πήγαν δηλαδή αυτό. Φωνάζουνε μεσητικά γραφεία και όχι ορκωτούς εκτιμητές για να πούν την αντικειμενική αξία. Έτσι. Που κανονικά, παρότι ήταν εκτός δημόσιου λογιστικού, θα έπρεπε να φωνάξουν τον ορκωτό εκτιμητή για το πια. Η αντικειμενική αξία αυτού του ήταν 3 εκατομμύρια. Η αντικειμενική αξία ήταν 3 εκατομμύρια. Τα μεσητικά γραφεία πιστοποιούσαν 11. Αγοράστηκε τόσο. Και μετά γίνανε και κάποιες επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις και μουσουτού και έφτασε όλο το κόστος στα 18 εκατομμύρια ευρώ και κάτι, και 17,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν το δάνειο που πήραν. Το οποίο υπογράφει την έγκλησή του τότε ο κ. Περιτσάκος, ο κ. Αβραμόπουλος κτλ. Λοιπόν, τα περιγράφει αυτά και λέει μάλιστα γιατί το κάνετε και πώς το κάνετε έτσι και τα τέτοια πράγματα. Κάποια άλλα πράγματα που περιγράφει μέσα, έτσι, τα οποία κάνουν εντύπωση μεγάλη. Έτσι. Λέει, ας πούμε, πιθανή εξόφληση του ίδιου τιμολογίου εις διπλούν. Έτσι. Για κάποια κυρία Δρακάκη, λέει, που πήρε να κάνει, λέει, ISO, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, στον ξενώνα φιλοξενίας του Κελπνό. Κρατήστε στο μυαλό σας τον ξενώνα, θα τον ξανακούσουμε αυτό παρακάτω. Τι? Ναι, του ξενώνα φιλοξενίας του Κελπνό στον Πειραιά. Να κάνουμε, λέει, ISO, πώς είναι, λέει, ο ξενώνας. Ήταν κάνα 35.000 το έργο συνολικά και φαίνονται εδώ κάποια τιμολόγια, τα περιγράφει αναλυτικά μέσα, ότι κάποια τιμολόγια της τάξης των 12.309 ευρώ έχουν πληρωθεί από δύο φορές. Από δύο φορές. Για το ίδιο, δηλαδή δεν κόστησε 35, κόστησε παραπάνω. Στη μια τράπεζα το ένα, στην άλλη τράπεζα. Το ίδιο τιμολόγιο σε δύο τράπεζες να πληρωθεί. Και εδώ τώρα έρχεται στην επιφάνεια αυτό που είπα ότι θα πω πριν. Και το είπα ότι, ξέρετε, δεν κόβανε ένταλμα ή επιταγή και πήγαινε σε. Τους έδιναν ένα χαρτί, λέει, από το Παπαδημητρίου και πήγαινε κάνει ανάληψη από το λογαριασμό. Αυτό το πράγμα έκανε. Έτσι πληρώνανε. Γι' αυτό χάνουμε και τα 230 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνετε. Δεν του δίνει επιταγή, πήγαινε την εισπράξεις, που θα την καταχωρούσε, θα την έκανε κτλ. Αλλά πάρε μια εντολή και πήγαινε κανένα ανάληψη. Αυτό το πράγμα, έτσι πλήρωνε το Κελπνό. Για πολλά χρόνια. Λοιπόν, μετά υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Ναι, με πληρεξούσιο. Ναι, με πληρεξούσιο. Ναι. Ακριβώς, με εξουσιοδότηση. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, ξέρετε, θα μπορούσε να με εξουσιοδοτήσει εμένα, έτσι, πήγαινε κάνα ανάληψη.
πήγαινε κάνει ανάλυση. Κυκλοφορούν τέτοια πράγματα, έτσι. Ότι δίνανε κάτι χαρτιά σε κάποιους υπαλλήλους. Με τις τράπεζες κάνα τα λογραφία. Τι πράγμα? Δείτε, με τις τράπεζες κάνα τα λογραφία. Κύριε συνάδελφε, ίσως να μην σας από την αρχή, είπα ότι δυστυχώς αυτό το πράγμα, το πήραμε χαμπάρι τις τελευταίες 10 μέρες, όταν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε το σύνολο των ισολογισμών. Και μιλάω απόλυτα ειλικρινά σε αυτό που λέω. Αν αυτό το είχα καταλάβει πριν από 2 χρόνια, θα ήταν το πρώτο που θα έλεγα. Και όχι τώρα για τη γρήπη και για τα e-health και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για σκάνδαλο μεγατόνων. Λοιπόν, επίσης, τώρα να προσέξτε τώρα, υπάρχουν και μερικά πράγματα που έχουν τη σημασία τους για τη συμμορία που δρούσε εκεί. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια διαχρονική συμμορία εκεί πέρα. Γιατί το Κελπνό ξεκίνησε σαν μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας από το 1992. Το 2004 άρχισαν οι πρώτες μεγάλες κομπίνες και πριν γινόταν δηλαδή, αλλά πιο μετρημένα, πιο σεμνά από ό,τι καταλαβαίνω και έχουν χαθεί και τα στοιχεία πολλά κτλ. Το 2004 μπλέχτηκε εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις βιοτρομοκρατίες και το ένα και το άλλο, όπου και εκεί γίνανε κάμποσες αρπαχτές. Και μία από αυτές τις αρπαχτές ήταν και ο λόγος που ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη και στον τον πρώην Γενικό Διευθυντή του Κελπνών, τον κύριο Παπαδημητρίου, το οποίο διώξαμε και που αρνιόταν ο κύριος Γιαννόπουλος να διώξει και ήταν και ο λόγος που τον διώξαμε και εμείς τον κύριο Γιαννόπουλο. Και μετά συνέχισε και λόγω της ιστορίας με τις γρήπες και τον ορολογικό έλεγχο του αίματος και μια σειρά από πράγματα, ας πούμε, ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας, έτσι, κάποιος σε κάποιες μεγάλες μπάζες που γινόταν εκεί. Και βέβαια, μετά το 8-9, άρχισε να γίνεται και ο αγωγός μέσα από τον οποίο έλεγχα τα ΜΜΕ, που θα πω και άλλα παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Για το θέμα του οικοπαίδου, αυτή η οποία μάζεψε τις προσφορές από τα μεσητικά γραφεία, ήταν μία νομική σύμβουλος, κυρία Οικονόμου. Κυρία Οικονόμου. Και αυτή έχει φύγει σήμερα από το Κελπνό. Μάζεψε νομική σύμβουλος, η οποία μάζεψε τις προσφορές από τους μεσίτες και όχι από ορκωτούς, για το κτίριο, και όχι από τους ορκωτούς εκτιμητές. Λοιπόν, αυτή η κυρία, λοιπόν, μισό λεπτό, συγγνώμη να το βρω, γιατί είναι και πάρα πολλές, όπως βλέπετε εδώ, μιλάμε για τόμους. Λοιπόν, αυτή η κυρία, λοιπόν, ένα από τα ευρήματα του γενικού, ένα από τα ευρήματα του ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου είναι ότι αυτή η κυρία έπαιρνε μισθό παραπάνω από τον Γενικό Γραμματέα. Έτσι. Έπαιρνε μισθό γύρω σε 6.500. Και όταν μειώθηκαν αυτά, πάλι δεν μειώθηκαν όσο μειώθηκαν των Γενικών Γραμματέων. Συνέχισαν να παίρνουν. Και δεν λέει μόνο αυτό. Λέει και με στοιχεία ότι αυτή η κυρία, εκτός από το μισθό αυτόν, που ήταν υπάλληλος, ας πούμε, του Κελπνό, έτσι, γιατί είχε μισθό, έπαιρνε και αμοιβές και κατά πράξη στην εκπροσώπηση του οργανισμού σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. Και αυτή και κάποιες άλλες κυρίες που ήταν εκεί, οι οποίες ασχολούνταν με την νομική υποστήριξη του Κελπνό. Είναι αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτή που αναφέρεται εδώ στο έβριμα 19, ας πούμε, και τα λοιπά, αποδοχές δικηγόρου ήταν 6.186 και μετά 4.365, και που έπρεπε να είναι λιγότερο με βάση όπως μειώθηκαν τα τέτοια, γιατί έπαιρναν και κάτι άλλα επιδόματα, ή ότι έβαλαν, ας πούμε, για κάποια άλλη δικηγόρο να παρίσταται στις συνεδριάσεις, δικηγόρο υπάλληλο του Κελπνό, να παρίστε. Το έχετε αυτό, κύριε Χρυστοφυλοπούλου. Είναι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου από το 2016 είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, ή ας πούμε μια άλλη κυρία, πάλι νομική σύμβουλος, η οποία έπαιρνε μισθό, της δίνανε και 77 ευρώ σε κάθε συνεδρίαση, που παρίστατο, δεν είναι ένα μέλος του ΔΣΟΥ, παρίστατο. Λοιπόν, και έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις. Λοιπόν, λέει λοιπόν αρκετά η έκθεση μέσα. Νομίζω ότι πρέπει πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχει πρέπει να συμπεριληφθούν και στο πόρισμα το οποίο εσείς θα φτιάξετε. Είναι συντριπτικά τα στοιχεία. Έτσι. Ουσιαστικά περιγράφει ένα διάτριτο οργανισμό, ο οποίος, και μιλάμε τώρα μόνο για τη χρήση του 14, έτσι, ο οποίος διαχειριζόταν δεκάδες εκατομμύρια. Και με την αποκάλυψη αυτή που έκανα πριν, ας πούμε, μιλάμε για εκατοντάδες τελικά, χωρίς πρακτικά να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Έτσι, με χαρτάκια. Και μια που είπα χαρτάκια, να σας δείξω το εξής, γιατί και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση.
όταν το είδα, λέω αν είναι δυνατόν. Γιατί βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, και εμείς και ως Υπουργοί, για να μπορέσουμε να ζητήσουμε κάποια χρηματοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κτλ. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία, μια τεκμηρίωση. Καλά κάνει το Γενικό Λογιστήριο και τα ελέγχει, ας πούμε, αυτά που ζητάμε για κάποιες χρηματοδοτήσεις που δίνουμε κτλ. Καλά κάνει και τα ελέγχει, ας πούμε. Αλλά προσέξτε τώρα, να σας δείξω τώρα, είδα την αλληλογραφία για το μεγάλο δάνειο των 200 εκατομμυρίων, που στέλνει ο κύριος Καλογερόπουλος, που είναι διευθυντής του κύριου Αβραμόπουλου. Ναι, κύριος Αριστείς Καλογερόπουλος Στράτης, ναι. Που το στέλνει προς την κυρία Ιουλία Αρμάγου, Γενική Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής τότε, και στον Ιωάννη Παπαθανασίου, Υπουργό Οικονομίας κτλ. Για να του ζητήσει την τεκμηρίωση, έτσι, των δράσεων, το γιατί πρέπει να πάρουμε τα 200 εκατομμύρια δάνειο ή 300 κτλ. Λοιπόν, και υπογράφει εδώ ο κ. Αριστείδης Καλογερόπουλος, και σας διαβιβάζω συνημμένα αναλυτική πρόταση του ΕΟΦ και του ΚΕΛΠΝΟ που αφορά στις δαπάνες για την προμήθεια των εμβολίων για τον νέο ιό της γρήπης, καθώς και για την προετοιμασία των κέντρων εμβολιασμού και προσλήψεων απαραίτητου προσωπικού, ώστε ο εμβολιασμός των πολιτών να διεξαχθεί σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πανδημία κλπ. Και τις συναφές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ανάλυση δαπανών. Του στέλνει το ΚΕΛΠΝΟ και πρακτικά είναι του στέλνει το ΚΕΛΠΝΟ αυτά εδώ τα δύο, για να ζητήσουν 300 εκατομμύρια. Και αυτά διαβιβάζουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εγκρίνουν το δάνειο, έτσι. Τα οποία είναι αυτά εδώ. Προσέξτε. Έτσι ζητάμε 300 εκατομμύρια. Όταν πάει η γυναίκα μου στον Μπακάλικο, το φτιάχνει πιο καλά. Το χαρτί. Και εδώ μιλάμε, προσέξτε, αυτό εδώ που βλέπετε, έτσι. Αντιμετώπιση νέας γρήπης, αγορά εμβολίων, πρώτη παραγγελία, 62, γιατί έτσι, δεύτερη, 124, κόστος, τόσο, ανελαστικές δαπάνες εμβολιαστικής, 34, αγορά φαρμάκων, 7, επιπλέον μισθοδοσία προσωπικού, χωρίς να λέει το προσωπικό, 20 εκατομμύρια. Έχει αριθμό πρωτοκόλλου λογισμικό, αυτό. Λογισμικό καταγραφής, όλα έχουν, είναι mail εδώ, μην αγχώνεστε. Είναι επίσημα αλληλογραφία να την έχουμε, να κάνουμε τα Αθήνα 3-9 του 9, αριθμός πρωτοκόλλου 14-8-19 από το ΚΕΛΠΝΟ έχει φύγει και αυτά διαβιβάζει ο κύριος Περουτσάκος, ο κύριος Καλογερόπουλος, με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΓ 1863-34-9 την ίδια μέρα. Έτσι, τι, λες να τα έβγαλα. Άλλοι φτιάχνουν χαρτιά. Δεν φτιάχνω εγώ χαρτιά. Έτσι. Άλλοι κατασκευάζουν χαρτιά. Εγώ βρίσκω χαρτιά, δεν κατασκευάζω. Λοιπόν. Μετά, τηλεοπτικός χρόνος, ραδιοφωνικός χρόνος, καταχωρήσει για νέα γρήπη 10 εκατομμύρια. Έτσι, 10 εκατομμύρια. Υλικά ατομικής προστασίας, μάσκες, σωτές, γάντια, 10 εκατομμύρια. Έντυπο υλικό εκπαίδευση, 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, μου λες και είναι 10 εκατομμύρια φασόλια. Ποιος θα πει. Λοιπόν, και με αυτά τα εξελόφυλλα, και με αυτό το πράγμα, εγκρίθηκε 200 εκατομμύρια δάνειο. Στο κοινό. Θεωρητικά, δεν θα έπρεπε να μπορεί να δανειστεί το ΚΕΛΠΝΟ. Έτσι. Το ΚΕΠΝΟ δεν μπορεί να δανειστεί γιατί δεν είναι φορέας που έχει έσοδα. Έτσι. Ναι, αλλά αυτά τότε ήταν η λογική και τότε ήταν φάτε παιδιά να φάμε. Λοιπόν, και τότε, αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, πώς εκεί τότε στο Γενικό Λογιστήριο, ας πούμε, αυτοί οι κλειδοκράτορες εκεί δεν το σταματήσαν αυτό το πράγμα να ελέγξουν, να ζητήσουν πιο αναλυτικά στοιχεία κτλ. Έτσι. Λοιπόν, είχε τη σημασία του και αυτό να το πω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ασχολήθηκα και στοχοποιήθηκα και με έχουν παρουσιάσει σαν ταύρο με κέρατα, σαν αντάρτη σε ορεινό χειρουργείο εκστρατείας, σαν χειρουργό που γυρνάει για λαϊκές απογευματινές χειρουργία ανά την Ελλάδα, που έχουν βυσοδομήσει σε συγγενείς μου, στην κακομοίρα την ξαδέρφη μου, που έχουν σε φίλους μου, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ήταν όταν κι εμείς ως τρυφερά πόδια, που όταν πρωτοαναλάβαμε το Υπουργείο, πήγαμε και φωνάξαμε τους δημοσιογράφους να τους δώσουμε, λέει, συνέντευξη, γιατί ανακαλύψαμε μια μεγάλη πρώτη κομπίνα τότε στο ΚΕΛΠΝΟ. Και την ανακαλύψαμε γιατί μυριστήκαμε τα νύχια μας, αλλά γιατί ήρθε
ο ΣΕΙΠ, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας, με μια εντολή που είχε πάρει από τον κύριο Κουρουπλή, την οποία επανέλαβα εγώ με την έννοια του ολοκληρώστε την, γιατί με είχαν ενημερώσει όταν ανέλαβα, που ουσιαστικά μιλούσε για την επικοινωνιακή εκστρατεία του Κερπνό από το 2012 ως το 2014 μόνο. Έτσι, το 2012 ως το 2014. Που ουσιαστικά αυτό το πράγμα έλεγε μέσα, προφανώς και αυτό θα το έχετε δει, νομίζω πρέπει να σας έχει κατατεθεί και αυτό, έλεγε ότι, τα συμπεράσματα λέω τώρα, άμα θέλετε λεπτομέρειες να πούμε, σας θέλετε, ότι διαθέσαμε συνολικό ποσό 2.970.000 ευρώ με αδιαφανείς διαδικασίες συλλογής προσφορών, ουσιαστικά στείλαν διαγωνισμούς δηλαδή, αυτό το θέμα, εσύ θα πάρεις αυτό το κομμάτι, εγώ θα πάρω τ' άλλο, εταιρείες που είχαν σχέσεις μετοχικά μεταξύ τους κτλ, εσύ θα μπεις πρώτος εδώ, εγώ θα μπω πρώτος εκεί κτλ, και παίρνανε τον αέρα κοπανιστό, που δεν αποδεικνύονταν και μετά, αν αυτό το έργο που λέγανε ότι κάνανε, προσέξτε, δεν τα λέω πολλάκι αυτά. Τα λέει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας, έτσι, που δεν τους έχουμε και τότε και τώρα και σήμερα, δεν τους έχουμε διορίσει εμείς τους επικεφαλείς. Έτσι. Ο κ. Ευαγγελάτος ήταν και τότε, είναι και σήμερα. Οι ελεγκτές είχαν φτιαχτεί το σώμα αυτό από πριν και βγάζει λοιπόν και λέει αυτό, ότι δώσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για προβολή σποτ χωρίς να γίνει χρήση των προνοιών περί δωρεάν μετάδοσης, δηλαδή ότι έπρεπε αυτά, επειδή είναι κοινωνικού και υγειονομικού περιεχομένου μηνύματα, έπρεπε να απαιτηθεί από το ΕΣΟΡΟΥ να προβληθούν δωρεάν σε ζώνες υψηλής ή χαμηλής τηλεθέασης, αυτό το παζαρεύεις με τα δίδια. Άρα δεν πήγαν καν στο ΕΣΟΡΟΥ και μοιράζανε την ιστορία αυτή. Μέσα εδώ είναι μία από τις εμπλοκές και της κυρίας Τουρνάρα, που έχει πάρει με μια εταιρεία της ένα κομμάτι της διαφημιστικής εκστρατείας για τον καρκίνο, που θεωρητικά τότε δεν είχε τη δυνατότητα του Κερπνό, γιατί ουσιαστικά ήταν για τα λοιμώδη νοσήματα, τα μεταδοτικά. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πήρανε μια δουλειά η οποία έπρεπε να προβληθεί δωρεάν. Έπρεπε να προβληθεί δωρεάν. Και φωνάζουμε λοιπόν εμείς τους δημοσιογράφους τότε, να τους πούμε, ευχαριστημένοι και εγώ και ο Αντρέας, να πούμε, κοιτάξτε τα παιδιά τι βρήκαμε, και αυτά τα διαβιβάζουμε στον εισαγγελέα. Και βγαίνει τότε εκείνος ο αλήτης και με λέει σκύλο, ο Νεγκής, έτσι. Και κόβουν τα κανάλια αυτό, γιατί έτσι με είπε τότε, έτσι. Μου λέει του Αντρέα, μάζευε το σκύλο από δίπλα σου. Γιατί πετάχτηκε και έκοψε τον Αντρέα την ώρα που έκανε την παρουσίαση την πρώτη για αυτή εδώ το πράγμα. Και όταν του λέω, μα τι λες εδώ, και τα λοιπά, δείχνουν τα κανάλια ότι τον βρίζει, τον κάνει, επιτίθεται στα κανάλια και το ένα και το άλλο. Όλοι που ήταν από κάτω, όπως αποδείχτηκε μετά, και να τα, εδώ είναι όλα τα στοιχεία, και θα σου πω και πώς τα βρήκα, γιατί βγαίνουν και κάτι άλλα λαμόγια και λένε ότι τα κλέψαμε, λέει. Λοιπόν, να, εδώ είναι όλα τα στοιχεία. Όλοι αυτοί είχαν πάρει λεφτά από τον Κελπνό. Όλοι αυτοί. Για τα site τους, για τις επικοινωνιακές τους συμβουλές, για τις προσφορές τους, για τους σχεδιασμούς τους στα προγράμματα επικοινωνίας, τέτοιο, όλοι αυτοί που είχαμε φωνάξει από κάτω, έτσι εξηγόντανε αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, έτσι, έχουν ταϊστεί αφιδώς από το Κελπνό, ειδικά από το 2008-2009 και μετά, έτσι, με κορύφωση τα μνημονιακά χρόνια, και ειδικά το 2012-2013-2014, γιατί από το 2015 έπεσε λεπίδι, έτσι, κόπηκε το φαΐ, γι' αυτό ουρλιάζουν τα πραγματικά σκυλιά. Έτσι. Λοιπόν, έχουν πάρει και εμείς τους λέγαμε ότι ελάτε παιδιά να σας δείξουμε το σκάνδαλο που βρήκαμε. Και αυτοί ήταν όλοι μέσα στο σκάνδαλο. Αυτή ήταν η ιστορία. Γι' αυτό μας είπα τρυφερά πόδια πριν. Λοιπόν, ένα από τα πολλά, γιατί εγώ νομίζω ότι μάλλον πρέπει να τα πούμε 2-3 συνεδριάσεις, αν είναι να τα πούμε όλα, έτσι. Ένα από τα πολλά, γιατί εγώ θα τα πω όλα, έτσι. Κάθομαι εδώ όσο θέλετε και για όσες συνεδριάσεις θέλετε, γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα, δηλαδή, βγαίνουν τα λαμόγια του σύμπαντος, έτσι, να πούνε εμάς, εμένα και τον Αντρέα, ότι είμαστε το ίδιο με αυτούς. Αυτή είναι η λογική. Γιατί είναι από την Οβάρτης, έτσι, που έχει σφίξει ο κλοιός. Είναι τούτα εδώ τα οποία ξέρουν ότι επιτέλους μετά από πολύ καιρό που τα είχαμε στείλει εμείς, γιατί όλα αυτά τα στέλναμε στους αγγελείς εμείς. Τα στέλναμε σε τάρωμα. Για να καταλάβετε, αυτό εδώ που αφορά τον πρώτο έλεγχο του ΣΕΙΠ, εγώ το έστειλα κατευθείαν όπως έπρεπε να κάνω στον εισαγγελέα τότε. Λοιπόν, Δεκέμβρη του 2015, προσέξτε, Δεκέμβρη του 2015,
Η πρώτη δίωξη ασκήθηκε για το μισό του μισού κομματιού το 17 το τέλος. Η πρώτη. Το κομμάτι που αφορούσε την κυρία Στουρνάρα το είχε συρταρώσει η κυρία Ράικου. Το είχε συρταρώσει. Έτσι, αυτό εδώ. Τα λέω έτσι γιατί έτσι είναι. Και εγώ δεν κρύβω λόγια. Λοιπόν, το κομμάτι της ιστορίας με την, πώς το λέμε αυτό, με τη διαφημιστική για τον καρκίνο. Γιατί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα πάει αργά. 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 Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι η μισή κακομεριά της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτό, έτσι. Διότι, αν ξέρω εγώ ότι θα κλέψω σήμερα 30 εκατομμύρια και θα ξεκαθαρίσω η δουλειά δικαστικά σε 20 χρόνια ή σε 15 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Πώς θα είναι οι σχετισμοί, πώς θα είναι η κατάσταση κτλ. Κατάλαβες. Αυτό είναι η λογική. Και αυτό είναι και η μια κακοδαιμονία, ας πούμε, που είναι συνειδητή, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει βάρος κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα, η αίσθηση του ατιμόρυτου, για να πω ένα παράδειγμα πάλι, ο Παπαδημητρίου με εκείνον τον πρόεδρο του Κυρεπνό, τον Χατζάκη, που τα φάγανε στην αρχή, τα τρώγανε παρέα, μετά τα χαλάσανε και σαν καταγγείλουν ένα τον άλλον. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε γύρω στο 2003-2004 ή 2005, αν θυμάμαι καλά, το 2005. Λοιπόν, ξέρετε πότε ασκήθηκε οριστικά η κακουργηματική δίωξη στον Παπαδημητρίου για αυτή την ιστορία? Η ιστορία ξεκίνησε το 2005, αξιοποιώντας όλες τις δικονομικές δυνατότητες που δίνει το σύνταγμά μας, η νομοθεσία μας κτλ. Κτλ. Συν τις καθυστερήσεις. Ξεκίνησε η ιστορία το 2005 για τα 360 χιλιάρικα που είχε βάλει, λέει, για κάτι, πώς το λένε, για τη βιοτρομοκρατία, τότε κάτι εμπιστευτικές έρευνες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ξεκίνησε το 5 η ιστορία, οι καταγγελίες, και ασκήθηκε οριστικά η δίωξη από τον Άριο Πάγο που απέρριψε την προσφυγή του να μην ασκηθεί το Δεκέμβριο του 2015. Προσέξτε. Ναι, το πιάσα και τα γύρισα για να μην αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ξεκινάει το 5 και το 15, το 15 αποφασίζεται οριστικά ότι θα γίνει το δικαστήριο. Το καταλαβαίνετε. Αυτό, γι' αυτό κλέβανε έτσι, γι' αυτό διάλυσαν τη χώρα. Και όχι μόνο εδώ, όχι στην υγεία, και στα δημόσια έργα και στα εξοπλιστικά και παντού, ας πούμε. Έτσι. Αυτή η ιστορία γίνεται. Και πρέπει, πώς θα είναι το πράγμα, να στροφάρει αλλιώς, γιατί αλλιώς δεν είναι. Λοιπόν, ένα από τα... μια από τις υποθέσεις που έχει σημασία, πάλι που έχει σημασία να τη δούμε λιγάκι, για το Κελπνό, είναι αφορά αυτή τη διοργάνωση του eHealth Forum το 2014. Αυτό ήταν ένα συνέδριο που γινόταν σε κάθε χώρα που είχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνο το εξάμηνο. Έτσι λεγόταν αυτό το συνέδριο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. 30-12, αυτό το συνέδριο ήταν να οργανωθεί το Μάη. Έτσι, ήταν να οργανωθεί το Μάη. 30-12, αυτά γιατί τα λέω. Γιατί φαίνονται οι σχέσεις, ρε παιδί μου, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή, αυτοί που τα τρώω. Είναι μια παρέα είναι όλοι. Μια παρέα είναι. Σε κάθε κοινωνική κατηγορία είναι μια παρέα. Και γυρνά το χρήμα γύρω-γύρω. Έτσι. Τι. Θα πω. Λοιπόν. Ναι, θα το πω. Είναι το 2014 έγινε το συνέδριο. Γιατί είχαμε τότε το πρώτο εξάμεινο του 2014 την Προεδρία. Και 30-12 του 2013 υπογράφει ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης ότι αναθέτουμε εν όψη ελληνικής προεδρίας την υλοποίηση της διαχείρισης της εκδήλωσης eHealth Forum 2014 στο Κελπνό. Την αναθέτηση στο Κελπνό. Λόγω εμπειρίας. Διότι το Κελπνό τα προηγούμενα χρόνια είχε αποδείξει ότι είχε εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και στο πώς θα τα τρώμε τα λεφτά. Λοιπόν, πάει λοιπόν το Κελπνό, προσέξτε τώρα, και λέει, παίρνει απόφαση στο Κελπνό, καταρχήν κατευθείαν, έτσι, 13 Τρίτου, παίρνει κατευθείαν απόφαση στο Κελπνό, 13 Τρίτου, κάνει το εξής. Λέει, ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών. Νόμιμη εκπρόσωπος Τζένι Κουρέα Κρεμαστινού. Αυτά ο Παπαδημητρίου τα ετοίμαζε όλα. Υπεγράφει όμως η κυρία Κουρέα Κρεμαστινού. Απ' την άλλη μεριά Σταυρούλα Νικονοπούλου, Παύλα Στουρνάρα. Υπογράφεται ότι
ανάμεσα στο Κελπνό και στη Mind War Business, έτσι λέγονταν η εταιρεία της, συμφωνήθηκαν ότι η εταιρεία αναλαμβάνει τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας για την υλοποίηση της διάσκεψης Ilkhel Forum 2014. Αλλά εδώ δεν είναι πολλά λεφτά, τίποτα, αλλά τίποτα, 5.000 είναι αυτά. Έτσι, κάπου εκεί. Ό,τι θα φτιάξετε, λέει, πληροφορίζει το πρόγραμμα, το συνεδριακό χώρο κτλ. Διαλέγει, τάκ, το δίνει εκεί. Λοιπόν. Τι, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, γιατί δεν το είναι πολύ καλή ερώτηση, κύριε Λάπα. Λοιπόν, για να φτιάξει που το κάνει. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει και το Υπουργείο και υπάρχει και υπηρεσία που μπορούσε να τη φτιάξει τη σελίδα. Αλλά και στα πίσω-πίσω, η υπηρεσία πληροφορικής του Υπουργείου θα μπορούσε να βρει κάποιον να βοηθήσει να τη στήσει την ιστοσελίδα. Λοιπόν, γιατί για να στήσει μια ιστοσελίδα τώρα με 3 εκατοστάρικα τη στήνει. Έτσι, εδώ κάνα 5.000 πάλι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, μετά όμως, δεν είναι εδώ τα λεφτά. Τα λεφτά είναι αλλού. Είναι ότι προχωράει και εδώ έχω τα χαρτιά. Μπορώ να σας τα καταθέσω όλα, ότι 9/5/14 και 25/4/14 υπογράφει το Κελπνό με το Υπουργείο ότι ναι, εγώ θα το κάνω, το έργο, το Κελπνό θα κάνει το έργο και θα τα δώσω, και μάλιστα λέει στην εταιρεία, έχω πάρει για την οργάνωση και τη διαχείριση τη Mind Work. Ο προϋπολογισμός του έργου στην αρχή τον βγάζει 713.000. Στην αρχή τον βγάζει 713.000. Και λέει ότι, προσέξτε τώρα, θα χρηματοδοτηθεί κατά το μεγάλο του μέρος από το χρηματοδοτικό εργαλείο Horizon 2020 έως του ποσού των 300.000 ευρώ. Προσέξτε τώρα ποια είναι η ιστορία. Η ιστορία είναι ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Άρα, για να κάνεις δουλειά, σύμβαση, υπηρεσία, με χρήματα ευρωπαϊκού προγράμματος, κάνεις διαγωνισμό. Κάνεις διαγωνισμό. Δεν είναι ήδη οι πόροι του Κελπνό που στους ίδιους πόρους θα ακούσετε μετά πολλά πάρε και συμπάρμπα με απευθείες αναθέσεις. Χρησιμοποιεί χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αναθέτει αυτό το έργο, έτσι, στη Σταυρούλα Νικολοπούλου Στουρνάρα και σε μία άλλη εταιρεία, NT Group, με κάποιο κύριο Τσάκωνα κτλ. Λοιπόν, τους κάνει απευθείας ανάθεση, άλλα κομμάτια στον ένα, άλλα κομμάτια στον άλλον, για τη διοργάνωση του συνεδρίου, με ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων, το οποίο το έργο κατεβαίνει τελικά στις 370-380.000, αν κατάλαβα, αν τα έχω... Είναι σύμφωνα, ναι, 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 ακριβώς, ναι, 300 και 300. Λοιπόν, δίνουν και 60-70.000 ευρώ για το ενίκιο του Μεγάρου και τα λοιπά. Άλλη σύμβαση εκεί, πάρει και σε 70.000 το Μέγαρο, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, και ουσιαστικά εδώ η σκαστή παρανομία είναι ότι κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό απευθείας ανάθεση σε δύο εταιρείες, μία της κυρίας Στουρνάρα, του γνωστού κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με χρήματα ευρωπαϊκού προγράμματος, χωρίς να κάνει διαγωνισμό, που έπρεπε να κάνει. Που έπρεπε να κάνει. Γιατί σε κάποια άλλα που περιγράφουν εδώ και που είναι χρήματα από βαρκό, έκανε διαγωνισμούς. Τα στείνε βέβαια και το περιγράφουν οι ελεγκτές, αλλά έκανε διαγωνισμούς. Εδώ είχαν την αίσθηση του ακαταδίωκτου. Του ακαταδίωκτου. Δικό μας είναι το κράτος, δικά μας τα λεφτά, ό,τι θέλουμε να τα κάνουμε. Τι δουλειά είναι. Τι. 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, εδώ είναι, θα τα δείτε αναλυτικά. Λοιπόν, Πρόεδρε, να τα παίρνουμε για να μπορούμε μετά να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, ναι, μόνο να τα... θα πω μόνο να τα ψηλοφοροτυπούμε κιόλας. Λοιπόν, και βέβαια, η κατάληξη είναι η εξής. Έτσι, η κατάληξη είναι η εξής. Ότι τελικά μετά από αυτή τη διοργάνωση συνεδρίου, κυρία Στουρνάρα κατοχύρωσε το σήμα e-health. Αυτό που μέχρι τότε γινόταν το συνέδριο, αυτό γινόταν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λεγόταν e-health που τον διοργάνωνε η Προεδρία. Μετά κατοχύρωσε και το σήμα e-health, κύριε Στουρνά. Αυτό θα μου πεις τώρα είναι παρονυχίδα. Το ζουμί το προηγούμενο. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο ζουμί αυτό, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, ο συνέδριος της εταιρείας που αναφέρατε είχε καταδικαστεί για τέτοια σήμαση και απαγορεύονταν από τον νόμο να ξαναπάρει σήμαση. Θα σου κάνω ερώτηση μετά. Αυτό ήταν πιο παλιό. Η καταδίκη είχε να κάνει με κάποιες ασφαλιστικές φορές. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Εγώ, ξέρετε, κύριε Λάπα, δεν στέκομαι σε αυτά. Στέκομαι στην ουσία. Υπήρχαν και άλλα. Υπάρχουν η ουσία. Λοιπόν, μην με διακόπτε. Ακούστε. Έχουμε και άλλα τώρα. Να έρθει η κυρία Νικολοπούλου. Ένα άλλο. Είναι καλό να έρθει η κυρία Νικολοπούλου να δώσει απαντήσεις. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε. Καλό δεν είναι. Καλό. Ό,τι θέλετε.
Λοιπόν, ό,τι λοιπόν, ακούστε. Εγώ, ακούστε με, μην ταράζεστε. Έχετε χρόνο να ταραχτείτε μετά. Λοιπόν, με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Εδώ ο Μάρτης είχε την καλοσύνη να έρθει να μας πει ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όχι να μας λέει να ταραχτούμε. Παρακαλώ πολύ, εδώ είστε Μάρτης, κύριε Πολάκη. Εδώ είστε Μάρτης. Και δεν μπορεί να μιλάτε έτσι στα μέλη της Επιτροπής. Ας κρατήσουμε όλοι μας επίπεδο και να μην αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω πάλι για να αποδείξω αυτή την παρέα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή λοιπόν, θα γίνουν και ερωτήσεις, λίγο έχουμε 15 άτομα που θα κάνουν ερωτήσεις. Ας το μαζέψει λίγο και να κάνουμε τις ερωτήσεις 15 άνθρωποι. Λοιπόν, έχω πολύ δρόμο ακόμα. Ναι, εγώ νομίζω ότι... Εγώ σας το λέω από την αρχή. Σε μία συνεδρίαση χρονικό. Δεν λέγονται ούτε ερωτώνται όλα αυτά. Μισό λεπτό. Θέλετε να βάλουμε ένα χρονικό όριο που θα τελειώσουμε. Ναι, απλά να με αφήσετε να τα πω όλα τώρα τα αυτά που θέλω, ώρα, γιατί... Ας πούμε κατά τις 7 να έχουμε τελειώσει. Ναι. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μόνο για το Κελπνό θα έχουμε σήμερα ή για όλα? Γιατί αν τα πει όλα, πρέπει μετά να κάνουμε άλλες δύο συνεδριάσεις. Όχι, κοιτάξτε. Εγώ σήμερα ήρθα για να πω για τον Κελπνό. Αν με καλέσατε για τα άλλα, εγώ προσωπικώς θέλω 5 συνεδριάσεις. Αν με καλέσετε για τα άλλα. Εγώ είχα να σας ρωτήσω και για άλλα. Αλλά εάν λοιπόν, αποφασιστεί... Αν με καλέσετε για το κομμάτι που αφορά μετά φάρμακο, υγειονομικό υλικό κτλ. Έτσι, εγώ προσωπικά θέλω 5 συνεδριάσεις. Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να αποτελέσει, κύριε Λάμπα. Αλλά είχαμε και Ρίκος Ντινάν. Έχουμε, δηλαδή, ναι, που έχουμε διερευνήσει. Αν μου επιτρέπετε λίγο να... Άρα, λοιπόν, αν αποφασίζουμε, γιατί βλέπω ότι όλοι πήραν το λόγο, ότι σήμερα ο Υπουργός θα μιλήσει μόνο για το Κελπνό, να τον αφήσουμε, γιατί δεν είναι κανένας που πιστεύει ότι αν είχε έρθει η κυρία Νικολοπούλου Στουρνάρα θα έλεγε αυτά. Αν είναι δυνατόν, το πιστεύει κανένας. Όχι, θα άρα, να τα πει λοιπόν, άρα λοιπόν, να πει λοιπόν ο κύριος Υπουργός όσα έκρινε από την ανθολόγηση από αυτού του κήπου της ΕΔΕΜ και μετά να κάνουμε ερωτήσεις. Καλώς, ο κύριος Γεωργοντάς. Μετά να έρθει η κυρία Στουρνάρα να την πολυδοσκοπήσουμε και εκείνη και να μας καταφέρει. Να πω κάτι επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Θα διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε. Ως διάλειμμα το εκλαμβάνομαι αυτό. Επειδή από τον μάρτυρα εισφέρονται και καινούργια στοιχεία, υπάρχει αναφορά σε ζητήματα τα οποία δεν απασχόλησαν προηγούμενα την Επιτροπή μας. Όσο τουλάχιστον αφορά εμένα, εγώ θέλω να ελέγξω τα προσκοπηστέντα έγγραφα και να μπορέσω να κάνω τις ερωτήσεις. Από το τυπούμε, κύριε Γεωργαντά, θα μοιραστούν. Το είπαμε προηγουμένως. Θα μοιραστούν. Όχι, για να κάνω τις ερωτήσεις, εγώ σας το λέω εκ των εισηγητών, ότι εγώ δεν ξέρω ποιο είναι έτοιμο να σας κάνει ερωτήσεις σήμερα. Εγώ πάντως θέλω να δω όλα αυτά τα έγγραφα, οπότε θα κάνω τις ερωτήσεις μου την επόμενη φορά. Σας το λέω. Αν επιτρέπετε να τελειώσει ο κύριος Πολάκης πρώτα και μετά να δούμε. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα. Τι θα προσκομίσει, τι έγγραφα θα μας δώσει. Ωραία, το λύσαμε το θέμα αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Για να αποδείξω λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, μισό λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι διαδικαστικό. Άκουσα τους συναδέλφους, κάποιους από τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν. Άρα σήμερα πάμε στη λογική, ακούμε τον Υπουργό, με ένα χρονικό ορίζοντα που βάλατε, αν άκουσα καλά, γύρω στις 7, έως τις 7, να είναι η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής. Όσοι συζητητές προλάβουν. Όσοι προλάβουν να ρωτήσουν, έως εκείνη την ώρα. Ενδεχομένως όσοι θέλουν, γιατί όπως ακούστηκε, κάποιοι μπορεί να θέλουν να κάνουν χρήση και των εγγράφων που καταθέτει ο Υπουργός. Σωστό. Και θα υπάρξει λοιπόν το ερώτημα, θα υπάρξει και δεύτερη συνεδρίαση με την παρουσία του κυρίου Υπουργού. Και τρίτη, ναι, αλλά ο Υπουργός μπορεί να είναι διαθέσιμος. Εδώ η Επιτροπή πρέπει να το αποφασίσει αυτό. Ωραία, ούτως ή άλλως θα εξαντληθούν και οι συνάδελφοι. Για να ξέρουμε. Οι συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν θα ρωτήσουν. Το ρωτώ αυτό γιατί θα πρέπει να ξέρουμε για να προγραμματιζόμαστε. Υπάρχουν χίλιες δυο άλλες υποχρεώσεις. Εκτός των εισηγητών, δεν βλέπω να προλαβαίνει να ρωτήσει κάποιος άλλος. Την άλλη φορά πιστεύω να. Ναι, και όποιος εκ των εισηγητών επιθυμεί μπορεί να μένει και για την βεβαίως, επόμενη φορά. Ισχύει, λοιπόν. Ισχύει. Το είπαμε. Κύριε Πολάκη. Λοιπόν, για να αποδείξω λοιπόν, επαναλαμβάνω. Το ρόλο κάποια συμμορία εκεί πέρα και τελικά ήταν όλοι οι ίδιοι άνθρωποι που το στείλαν αυτό. Έχει μια σημασία να δείτε λίγο τι συνέβαινε σε αυτά τα προστατευμένα διαμερίσματα του Κελπνό που φιλοξενούσαν πάσχοντες από AIDS, τους προσέφεραν φαγητό, υπήρχε μια φροντίδα κτλ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
Έχω εδώ και νομίζω έχουν βγει στη δημοσιότητα αυτά. Θα σας τα καταθέσω να τα. Νομίζω, αν και νομίζω ότι κάποια πρέπει να τα έχετε, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Τι. Ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο υπεύθυνος της δομής, είναι ο κύριος Πουλής, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων και σήμερα. Είναι υπεύθυνος της δομής αυτής. Αυτός λοιπόν στέλνει προς το τμήμα οικονομικής διαχείρισης να πληρώσει τιμολόγια για την από 29/9/2014, τον τελευταίο, αυτό έχουμε βρει, προφανώς είναι και άλλα πριν, το οποίο αφορά ένα μήνα και είναι, πώς το λένε, νομίζω 12, λέει 13.125 ευρώ. Και το τρομερό τώρα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ό,τι φαΐ και να πάρουν οι άνθρωποι εκεί μέσα, είτε είναι φακές, είτε είναι μοσχάρι, είτε είναι αρακάς, είτε είναι σπανακόριζο, είναι 12,5 ευρώ. Ό,τι πάρεις 3 φράγκα. Είναι 12,5 ευρώ. Έτσι, στο τιμολόγιο τώρα. Και το πληρώνουν αυτό. Για ένα μήνα. 12,5 χιλιάς. Ποιος το εισπράττει αυτό. Το εισπράττει ένας Δρόσης Γεώργιος. Τι είναι ο κύριος Δρόσης, κουνιάδος του. Έχει εταιρεία γευμάτων. Λοιπόν, για 14 μιλάμε τώρα, έτσι. Για 14 μιλάμε. Είναι κουνιάδος του. Συγγνώμη, Μπατζανάκης. Ναι, Μπατζανάκης. Συγγνώμη, λάθος. Ναι, ναι. Ναι. Έχει παντρευτεί την αδερφή της γυναίκας του. Λοιπόν. Αυτά όλα δεν είναι. Ο ίδιος λοιπόν. Μισό λεπτό. Ο ίδιος λοιπόν. Προσέξτε όμως. Λοιπόν, ο ίδιος λοιπόν. Είναι στη δικαιοσύνη. Ο ίδιος λοιπόν. Για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ο ίδιος λοιπόν. Όλα, ναι, ναι. Απλά ξέρετε, όλα έχουν σύνδεση μεταξύ τους, ξέρετε. Έχουν σύνδεση. Είναι στη δικαιοσύνη αυτά, κύριε Πολάκη. Έχουν σύνδεση. Είναι στη δικαιοσύνη αυτά. Υποθέτω ότι. Επειδή είναι για μη πολιτικά λοιπόν, πρόσωπα. Ακούστε, ξέρω και εγώ, αφού είναι στη δικαιοσύνη. Θα σας πω για όλα τα πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος έχει και εταιρεία για γεύματα, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει με σύμβαση 150.000 ευρώ τη συντήρηση του κτηρίου. Ο ίδιος άνθρωπος. Έχει την εταιρεία Τεχνοδροκάτ, κατασκευαστικές εργασίες μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Δηλαδή, ο ένας είναι ο υπεύθυνος της δομής. Η αδελφή του είναι, η γυναίκα του υπεύθυνου της δομής του κυρίου Πουλή, η Ανδρονίκη Θεοφυλάτου, είναι υπεύθυνη στο τμήμα διοικητικού συντονισμού του Κελπνό. Με τα πολιτικά η αδερφή της γυναίκας του. Τα πολιτικά πρόσωπα εποπτεύουν και έχουν ευθύνη. Είναι στην ποινική δικαιοσύνη. Εποπτεύουν τα πολιτικά του. Τα πολιτικά πρόσωπα εποπτεύουν και εγκρίνουν. Εποπτεύουν και εγκρίνουν τα πολιτικά πρόσωπα και έχουν ευθύνη. Η αδερφή της γυναίκας του είναι στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη. Έτσι, η αδελφή της γυναίκας, το επαναλαμβάνω, η άλλη κυρία Θεοφυλάτου, είναι στο γραφείο του κυρίου Γεωργιάδη. Ο άντρας αυτής της αδερφής παίρνει 12 ευρώ, μη με διακόπτετε, παίρνει 12 ευρώ τα μπιζέλια και 150.000 ευρώ. Εμείς θέλουμε να ακούμε και ο λαός θέλει να ακούει. Γιατί ενοχλείται η Νέα Δημοκρατία, γιατί ενοχλείται. Ο λαός θέλει να τα ακούσει. Γιατί ενοχλείστε, κύριε, γιατί ενοχλείστε. Έχουν ευθύνη τα πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα, πες το ό,τι θέλετε. Υπάρχει πολιτική συνιστόσα. Υπουργέ, αφήστε να ερευνήσουμε. Αφήσατε τις κουμπάρες και τις κουνιάδες και μας πείτε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, αφήστε τις κουμπάρες και τις κουνιάδες. Λοιπόν, σας θυμίζω σε όλους οι κουμπάρες και οι κουνιάδες ήταν σε πολιτικά γραφεία. Είπε αυτά. Από εκεί μοιραζόταν το χαρτί. Έτσι. Συνεχίζουμε. Αυτό έγινε αγωγή και δεν πήγε στην αγωγή και τώρα θέλω να τα πει εδώ. Στην αγωγή δεν πήγατε. Πρόεδρε, θα κάνουμε λογοκρισία στον Υπουργό για να ξέρω δηλαδή. Θα κάνουμε λογοκρισία στον Υπουργό. Δεν θα κάνουμε δικαστήριο. Θα κάνουμε λογοκρισία στον Υπουργό. Έχει γράψει την προστασία. Σε παρακαλώ. Έχουμε αυτό το δικαίωμα. Πρόεδρε. Σε αναμετάδοση. Πρόεδρε. Λογοκρισία στον Υπουργό. Δεν λογοκρίνεται τον Υπουργό. Έχετε δίνει. Δεν λογοκρίνεται τον Υπουργό. Θέλετε να με ακούσετε μισό λεπτό. Δηλαδή πρώτη φορά. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δηλαδή. Είστε ό,τι θέλετε παρακαλώ, και όποιον θέλετε. Πρώτη δημόσια. Φορά δηλαδή. Ανεμίστε! Ακούστε με μισό λεπτό και μη φωνάζετε μόνο. Πρώτη φορά συζητάμε για μη πολιτικά πρόσωπα εδώ πέρα. Σε ιστορίες που είναι στην πολιτική.
στην ποινική δικαιοσύνη. Τι λέτε τώρα. Το έχετε κάνει άλλες φορές και σας έχω κάνει παρατηρήσεις και άλλες φορές. Σας έχω κάνει παρατηρήσεις και άλλες φορές. Επειδή είναι σφάλμα που το κάνετε εσείς, τι σημαίνει, πρέπει να το κάνουμε. Τι λέτε είναι τώρα. Σφάλμα δικό σας που δεν διευθύνεται σωστά. Θέλετε να πείτε δηλαδή. Τα μη πολιτικά πρόσωπα και ενώ υπάρχει εκκρεμωδική στα ποινικά δικαστήρια. Θα στηρίζω ο ήρθε εδώ πέρα και να φωνάζει σε ουσιαστικά πράγματα. Αν οι συνάδελφοι δεν αντέχουν να ακούνε, μπορούμε να αποχωρήσουμε εμείς, θέλουμε να ακούμε. Λοιπόν, αν οι συνάδελφοι δεν αντέχουν, μπορούν να αποχωρήσουν. Όχι, όχι, μη διπλώσετε. Μπορούνε! Στο χέρι του κρατάμε. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα, συγγνώμη, συγγνώμη. Γιατί φωνάζετε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν. Συνεχίζουμε. Ότι αυτή η συμφωνία. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και σε μη πολιτικά πρόσωπα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντα με λάθος και ευθύνη δικιά σας. Εγώ το ξαναλέω. Πάντα με λάθος και ευθύνη δικιά σας. Και πάντα υπάρχει η εποπτεία των πολιτικών προσώπων. Που προφανώς ευθύνονται. Προσβολής προσωπικότητας και κατασκοπατήσεων. Χωρίς δικαίωμα απαντήσεων. Σε πολιτικών προσώπων όταν λειτουργούν συμμορίες σε βάρος του ελληνικού λαού. Υπάρχει ευθύνη των πολιτικών προσώπων. Και ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Και θέλουμε να τα ακούσουμε. Απειλείτε κύριε Γιωργαντά, για όνομα του Θεού. Τι απειλείτε. Απειλείτε τον συνάδελφο. Για όνομα του Θεού. Τρέμετε, το ξέρουμε, φοβόσαστε. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Άμα βρεθείτε να ακούμενος. Δεν θέλετε να ακουστεί αλλήγο. Έχω και εγώ την αντιφωνία ο Γιουργίας εδώ. Άρχισε το σώμα. Απειλές μας την έδωσα. Απειλές μας την έδωσα. Άρχισε το σώμα. Παιδιά, ακούστε. Δεν φωνάει, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα, με συγχωρείτε. Να συνεχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, χτυπήθηκε κάποιο νεύρο. Είναι σαφές. Σας αφήσουμε τον Υπουργό να συνεχίσει. Καταλαβαίνουμε ποιο νεύρο χτυπήθηκε. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Παρακαλώ πολύ, συνεχίζετε. Παράκληση, κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε, επειδή η Εξεταστική μας Επιτροπή διερευνά ευθύνες πολιτικών προσώπων, παράκληση να τα συνδέεται με ευθύνες πολιτικών προσώπων. Προσπαθώ, αλλά δεν με αφήνουν. Λοιπόν, είπα λοιπόν προηγουμένως ότι μία αδελφή είναι στο γραφείο του Άδων Γεωργιάδη. Η άλλη αδελφή είναι υπεύθυνη του διοικητικού συντονισμού του Κελπνό. Ο άντρας της άλλης αδελφής είναι υπεύθυνος των ξενώνων. Ο άντρας αυτής που είναι στο γραφείο του κ. Γεωργιάδη παίρνει τις δουλειές από τον ξενώνα. Πώς το λένε δηλαδή αυτό. Όλα αυτά ο πολιτικός προϊστάμενος προεδρεύει. Προεδρεύει. Διότι τα ίδια ονόματα υπάρχουν και στις εισηγήσεις του ποιους να πάρουμε από τους 23 που διόρισε ο κ. Γεωργιάδης στο Κερπνό και καλά και τις είχε συνεργάτες στο γραφείο. Τα ίδια ονόματα είναι. Τα ίδια ονόματα είναι. Και τα λέω εμφανίζω τα στοιχεία για να αποδείξω ότι μια συμμορία μέσα στο Κελπνό, η οποία έχει ονοματεπώνυμα, λειτουργούσε και υλοποιούσε πολιτικές εντολές και ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο. Τότε του Γεωργιάδη, πιο πριν του, πώς το λένε, του Λοβέρδου, πιο πριν των Αλωνών, παλιότερα του Αβραμόπουλου κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα είναι μια διαχρονική συμμορία. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Και δεν έχει πολιτικές ευθύνες. Τον ενοχλεί τον κύριο Γιωργαντά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Γιατί μου λένε, πολλές φορές μου λένε, μα ξέρεις, σας κατηγορεί γι' αυτό. Προσέξτε τώρα. Σημασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά και ποιος είσαι που το λες. Και γιατί το λες. Δηλαδή, εάν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χώσει βαθιά το χέρι του στο μέλι, και αυτό αποδεικνύεται από χαρτιά, από στοιχεία, μέχρι από διαδικασίες. Δεν είδα, μπορείτε μην ξαναπετάγεστε, κύριε Γεωργαντά. Είπατε για 200 εκατομμύρια και τα χαρτί δεν είδα εδώ να πηγαίνει. Λοιπόν, αυτό με τα 200 εκατομμύρια το μοιράζει να δούμε τι είναι. Λοιπόν, μην ξαναπετάγεστε. Να λοιπόν. Και ασχολούμαστε με τις φακές. Κύριε... 230 εκατομμύρια, είπε. Πού τα χαρτιά, να τα δούμε, να πατήσουμε. Το θέμα είναι ότι αυτές οι φακές φτάσαν 120.000 ευρώ το χρόνο σε ένα ξενώνα. Και η επισκευή ενός κτηρίου και η συντήρηση 150.000 ευρώ σε ένα χρόνο. Δηλαδή μια εταιρεία που σας συντηρεί μια πολυκατοικία παίρνει 150.000 ευρώ το χρόνο. Σας φαίνεται λογική τιμή, κύριε Γιωργαντά. Μου λοιπόν, λέτε, ανακαλέψετε 200 εκατομμύρια λοιπόν, έλλειμμα μετά από 3 χρόνια πριν 10 μέρες και δεν θα σας πάρω σοβαρά. Να λοιπόν, σας πάρω σοβαρά που ανακαλύψετε 230 εκατομμύρια μετά από 3 χρόνια πριν από 10 μέρες και να σας πάρω σοβαρά. Κύριε Γιωργαντά,
Δεν με νοιάζει να με πάρετε σοβαρά εσείς. Εσείς εδώ κάνετε κάποιο ρόλο να γίνει φασαρία για να μην ακουστούνε. Εμένα με νοιάζει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Και θα τα ακούσει να τρυπηδάτε πα μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τρυπηδό θα πει, δίνω τριπλό πίδο. Αυτό θα πει τρυπηδό. Λοιπόν, μ' ακούνε όσοι δεν μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό τους, κύριε Γιουργαντά. Εσάς δεν ακούνε. Και αν δεν είχατε κάποια ΜΜΕ να αναπαράγουν τις ψευτιές και τις μπούρδες που λέτε, θα σας άκουγε άνθρωπος γεννημένος. Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε λοιπόν προσωπικά. Γενικό στο κόμμα σας. Λοιπόν, γενικό στο κόμμα σας. Πάμε λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα. Τώρα για το οικόπεδο, για το κτίριο τα είπα, υπάρχουν τα στοιχεία κτλ. Μετά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία από πιο παλιά, τα οποία και αυτά έχουν τη σημασία τους, ρε παιδί μου, γιατί δείχνει δηλαδή τι αίσθηση είχαν του χρήματος και την αίσθηση αυτού του καταδίωκτου. Δηλαδή, νομίζω πρέπει να έχετε κουβεντιάσει, αλλά έχει σημασία να ακούσουμε τα νούμερα. Είναι η αγορά των θερμικών καμερών, πάλι με τη γρήπη, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τιμολόγια, 1.933 και 725.000. Δηλαδή, 2.600 τόσα, για να πάρουν 23 κάμερες. Για να πάρουν 23 κάμερες. Αυτές οι θερμικές κάμερες με τα συμπαρομαρτούντα τους, το πιο ακριβό μοντέλο να πάρεις σήμερα, αλλά και εκείνα τα χρόνια, παραπάνω από 15-20.000 ευρώ δεν έκανε. Το πιο ακριβό μοντέλο, το πιο διαστημικό να πάρεις, δεν έκανε. 110.000 ευρώ βγαίνει. 110.000 ευρώ έβγαινε. Αλλά προσέξτε, η ληστεία δεν είναι μόνο αυτή. Είναι ότι πληρώνανε μετά για κάθε μήνα, έτσι, και για κάθε 15ήμερο, έτσι, πληρώνανε 709, 365 χιλιάδες ευρώ, 467, 492, 453. Δηλαδή, λέει, για να λειτουργήσουμε τις θερμικές κάμερες αυτές, για το προσωπικό δηλαδή που θα βάζανε, από 1/8 μέχρι 15/8 του 9, δώσαν 453.510 ευρώ. Λειτουργία, ρε παιδιά, η λειτουργία. Για να έχουμε έναν άνθρωπο από πίσω να τη λειτουργεί. Με τις βάλεις, λοιπά. 453.000 ευρώ σε 15 μέρες. Δηλαδή, τα τιμολόγια, ένα περίοδο. Δηλαδή, βγαίνει άρθρισμα για την αγορά και τη χρήση αυτών των θερμικών καμερών, τότε που πήγαν να κάνουν τον πανικό, 6.012.800 ευρώ. Έτσι, 6.012.800 ευρώ. Και αυτές τις κάμερες τις βρήκαμε μετά σε ένα υπόγειο αραχνιασμένο του ΕΚΕΠΗ. Λοιπόν, μετά, πήγαν, λέει, να... Προσέξτε, αυτές τις κάμερες τις πουλάει μια εργολαβική εταιρεία. ΜΕΓΑΤΕ. Εργολαβική εταιρεία τις πουλάει τις κάμερες. Όχι κατάστημα που ασχολείται με αυτά τέτοιου εξοπλισμού κτλ. Τις αγοράζουν με ενδιάμεσο μια εργολαβική εταιρεία. Αυτό τώρα εδώ, δηλαδή, πώς το σκέφτεσαι. Δηλαδή, θέλει να έχεις διανοητικό πηλίκο, πώς το λένε, IQ, ας πούμε, τεράστιο, για να καταλάβεις ότι αυτός ο ενδιάμεσος εδώ παίρνει αυτά τα χρήματα, γιατί παίρνει και μοιράζει μίζες σε κάποιους άλλους. Αγαπητοί, θέλει τόσο μυαλό για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εγώ προσβάλλω μη πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η ΜΕΓΑ δεν είχε αναμειχθεί στο κτίριο. Αυτή είχε στο κτίριο. Η ΜΕΓΑ ήταν στο κτίριο. Η ΜΕΓΑ είναι και εδώ. Η ΜΕΓΑ είναι και στο... Προσέξτε τώρα το άλλο. Μετά. Ναι, η ΜΕΓΑ είναι και στη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΚΕΠΗ, του κτιρίου απάνω, κάτι 300, 800, 900, 620 κτλ. Μέχρι το... χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες ευρώ. 830.000 ευρώ, 297.000 ευρώ, συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΕΚΕΠΗ, συντήρηση και ξανά συντήρηση, και να παίρνει 252.000 και κάτι τέτοια. Το 10 τώρα αυτά, το 11. Λοιπόν, 3.182.000 για εκείνα τα χρόνια που μιλάμε. Και ένα επίσης πολύ προκλητικό, πάλι με την ίδια εταιρεία, που λέει «Μελέτη ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου του ΚΕΔΗ, στη Βάρη». Του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στη Βάρη. 357.000. Η μελέτη ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Έτσι, η μελέτη. 357.000. Και μετά λέει, αποπεράτωση εργασιών και περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου. 2.397.850 ευρώ. Μετά από λίγο καιρό, νέα σύμβαση. Αποπεράτωση εργασιών και περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ΚΕΔΗ. 1.090.000 ευρώ. Μετά από λίγο καιρό, τρίτη αποπεράτωση. Δηλαδή, το τελειωμένο, το αποπερατώσαμε και το ξανααποπερατώσαμε με άλλο ένα 238. Σύνολο μελέτες και τρεις αποπερατώσεις, 5.082.000 ευρώ. Λοιπόν, τι πράγμα.
Αυτό να ζητήσουμε τη διαδρομή του μαύρου χρήματος, κύριε συνάδελφε. Αυτά γίνονται το 9, αυτά γίνονται το 9, έτσι. Είναι η περιοχή, θυμίζω ότι το 9 είναι η χρονιά, έτσι, και συνεχίζονται και μέχρι το 10 αυτά, από τη, δηλαδή οι αποπερατώσεις. Οι αποπερατώσεις συνεχίστηκαν και το 10. Λοιπόν, προσέξτε. Εγώ θεωρώ, και το λέω από την αρχή και θα πω και για τα άλλα, θεωρώ αδιανόητο. Πέρα από το ότι, εντάξει, υπάρχει και στην αριστερά η θεωρία της αυτονομίας των μηχανισμών, έτσι. Αλλά ότι κάποιοι μηχανισμοί που χτίζονται σε διάφορους χώρους του κράτους και του δημοσίου τομέα αποκτούν μια σχετική αυτονομία σε σχέση με τη λειτουργία τους και χωρίς την πολιτική συμφωνία. Όμως, τώρα για να μην δουλευόμαστε, είναι αδιανόητο να διακινείται τόσο χρήμα κάτω από τη μύτη του εκάστοτε πολιτικού προϊσταμένου και αυτός να μην παίρνει χαμπάρι, απλώς να προεδρεύει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλά δεν γίνονται. Απλά δεν γίνονται. Ο Παπαδημητρίου, έτσι, ο οποίος τον απολύσαμε και τα λοιπά και που ήταν ο διαχρονικός διακίνητος του Μαυροχρήματος, σαφώς ήταν ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Αλλά σαφώς πουλάγε εκδούλευση σε κάθε πολιτική ηγεσία και γι' αυτό έμεινε όλα τα χρόνια. Και αν δεχόμασταν κι εμείς εκδούλευση, θα ήταν ακόμα και σήμερα. Έτσι. Αν δεχόμασταν κι εμείς εκδούλευση, θα ήταν ακόμα και σήμερα. Έτσι. Γιατί ξέρετε κάτι. Ξέρετε κάτι. Από το 92 μέχρι το 2015 έχει δει κυβερνήσεις και κυβερνήσεις. Υπουργούς και υπουργούς. Έτσι. Υπουργούς και υπουργούς. Και αυτές τις υπηρεσίες. Τι είδους εκδούλευση. Εκδούλευση του τύπου τη στήριξα τα ΜΜΕ, του μηχανισμού αυτού εδώ. Το επιδίωξε και με εσάς. Του μηχανισμού αυτού εδώ. Σας πρότεινε και εσάς. Στην κυβέρνηση τη δικιά μας πριν, ναι. Ναι. Προτάθηκε τέτοιο ότι έχουμε αυτό το μηχανισμό και να το χρησιμοποιήσουμε. Και πριν αναλάβω εγώ. Αλλά δεν έγινε δεκτό. Ξέρετε τι πολύ, ξέρετε τι πολύ καλά πράγματα. Ξέρετε κάτι. Ξέρετε πόσο, πώς το λένε, σημασία. Δεν έχει να λες δεν τα πιάνω όταν δεν φτάνει η χέρα σου το μέλι. Σημασία έχει να αποδεικνύεις δεν τα πιάνω όταν είσαι μπροστά από το μέλι και με τις υπογραφές το καθορίζεις. Εκείνη η ιστορία. Διότι αυτός εδώ έπαιζε παιχνίδι, γιατί κάποιοι του στέλνανε λεφτά. Και κάποιοι εγκρίνανε τους προϋπολογισμούς που κατέθετε. Δεν μπορεί να καταθέσει προϋπολογισμό διαφημιστική δαπάνη 6 εκατομμύρια ή 8 εκατομμύρια και να εγκρίνονται αυτοί οι προϋπολογισμοί. Να εγκρίνονται. Από ποιους εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί. Έτσι. Κοινοποιούνται. Δηλαδή εμείς πώς το είδαμε. Εμείς πώς το είδαμε αυτό το πράγμα και λέμε stop. Stop. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο άλλο πράγμα που ήταν ο μηχανισμός που εδώ είναι όλα αυτά. Έτσι. Τα οποία όλα αυτά, για να ξεκαθαρίζω, πήγα και τα ζήτησα εγώ ο ίδιος ημέρα, ντάλα μεσημέρι, ως πολιτικός προϊστάμενος του Κελπνό, από τη διοίκηση του Κελπνό, κατεβήκαμε κάτω στο εκεί που ήταν τα αρχεία και το πρωτόκολλο και μου τα έβγαλαν οι υπάλληλοι φωτοτυπία και υπέγραψα ότι τα πήρα. Δεν κλέψαμε τίποτα. Έτσι. Τι. Αυτό έγινε περίπου πριν 9-10 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Να σημειώσω ότι και το χαρτί που υπέγραψε λοιπόν, ότι παρέλαβε, καλό θα ήταν να το έχω. Λοιπόν, το ακούστε, πήρε. Ακούστε με. Λοιπόν, για την επόμενη αυτό φορά. Το, λοιπόν, αυτή η ιστορία λοιπόν εδώ. Προσέξτε, κοιτάξτε τώρα, πάτε να δημιουργήσετε ένα θέμα, το έχετε βγάλει στο τέτοιο, ότι πήραμε. Ναι. Ωραία, αφού υπογράψατε ότι υπάρχει πρόβλημα, είμαι αυτό που πήρατε. Ο πολιτικός προϊστάμενος του Κελπνό και ζητάω να δω τις συμβάσεις που υπέγραψε το Κελπνό με διάφορους προμηθευτές του. Έχετε δικαίωμα, με διάφορους, μπράβο, ακούστε με, φωτοτυπίες είναι όπως θα δείτε, δεν είναι τίποτα πρωτότυπα, φωτοτυπίες είναι, λοιπόν, τα οποία. Έτσι. Μάλιστα, από ό,τι μας ενημέρωσαν, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα εκεί κάτω άλλα. Και ξέρουμε ότι ήταν πολύ περισσότερες συμβάσεις που υπογράφτηκαν εκείνη τη χρονιά, το 2014 και το 2013 αντίστοιχα. Έτσι, γιατί έχουν χαθεί τα αρχεία αυτά. Και βέβαια, δεν τα έκλεψα εγώ τα αρχεία.
Δεν τα έκλεψα εγώ τα αρχεία. Γιατί εγώ αυτά τα αρχεία τα θέλω και τα φυσικά και τα πρωτότυπα. Έτσι, τα θέλω. Αλλά δεν υπάρχουν, ξέρετε. Δείτε στις εκθέσεις του ΣΕΙΠ πόσες φορές λένε δεν μας τα δίνουν. Δεν μας τα δίνουν. Δείτε την έκθεση των ελεγκτών του Γενικού Λογιστηρίου. Δεν μας τα δίνουν, δεν μας τα δίνουν. Είδαμε και πάθαμε να τα βρούμε. Έτσι. Η Παπασπύρου ζητάει και δεν τις δίνουν και πήγαν εκεί και η Ράικου υποτίθεται κατέστησε κάποια πράγματα, αλλά κατέστησε ότι είχαν απομείνει. Έτσι. Σαν υπουργός θα είχε ζητήσει και... Ναι. Μα τότε ήταν η χρονιά που δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχαμε ούτε λογιστικά ούτε τίποτα. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή και μάλιστα όταν θα πω και κάποια άλλα πράγματα μετά με αφορμή τους την ιστορία των διορισμών, γιατί ξέρουμε ότι την περίοδο που επέστρεψε με απόφαση του ΣΤΕ ο κύριος Γιαννόπουλος τον Οκτώβριο του 2016, φεύγαν κάποιες σκούτες από τον Κελπνό. Έτσι. Φεύγαν κάποιες σκούτες από τον Κελπνό, από τα αρχεία και δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και ψάχνουμε να τα βρούμε. Και ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή, αν ζητήσει αυτή τη στιγμή να σου πούνε, πείτε μου ρε παιδιά, το 2014 πόσες συμβάσεις υπογράψατε και με ποιους και πούντα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ούτε τα εξελόφυλλα υπάρχουν. Ούτε τα εξελόφυλλα υπάρχουν. Κάτω λοιπόν παρουσία και του αντιπροέδρου του Κελπνό και υπαλλήλων ζήτησα βγάλτε μου φωτοτυπία αυτά που έχετε από συμβάσεις τότε. Και μου τα βγάλανε. Μα δεν είναι κρυφά τα έγγραφα αυτά. Έτσι γιατί λένε κάποιοι ότι εκβιάζω ή ότι κάνω τι δείχνω. Τα έχω πει πολλές φορές και από το βήμα της Βουλής τα έχω πει. Και έχω δώσει και συνεντεύξεις και τα έχω πει. Και δεν έχω κρύψει κάτι από αυτά. Γιατί αυτά δεν είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή για αυτούς που τα υπογράφανε. Εγώ γιατί να τα κρύψω. Είναι ντροπή για αυτούς που τα υπογράφανε. Και που τα καλύπτανε πολιτικά να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Βγαίνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει ότι δώσατε το 2014 6 εκατομμύρια ευρώ σε διαφημιστική δαπάνη. Και πάει και κάνει ανάλυση γιατί δεν τα βρήκε όλα. Και εγώ σας το λέω. Με βάση αυτά που βλέπω και που καταλαβαίνω, δεν ήταν 6 εκατομμύρια. Είναι πολύ παραπάνω. Δεν μπορώ να υπολογίσω το ύψος. Δεν μπορώ να υπολογίσω το ύψος γιατί έχω χαθεί τα φυσικά αρχεία. Και δεν τα κλέψα εγώ. Δεν τα κλέψα εγώ τα φυσικά αρχεία. Άλλοι τα κλέψανε. Για να κρύψουν τις υπομπές των. Γι' αυτό τα κλέψανε. Εμένα με συμφέρει να τα έχω. Τα έχω και δεν τα βγάνω. Όσα έχω θα τα βγάλω σήμερα. Όσα έχω. Αλλά εδώ λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι όσοι έχουν τιμολόγιο λέει πάνω από 30.000 ευρώ, πάνω από 30.000 ευρώ το χρόνο αρθριστικά. Μόνο. Ναι. Μόνο. Αυτοί λέει αρθρίζουν αυτό το ποσό. Στον προϋπολογισμό φαίνεται 6 εκατομμύρια. Αυτοί που είναι πάνω από 30.000 αρθρίζουν 4.800. Συνέχιση του Γενικού Λογιστηρίου. Διαβάστε την, έχετε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν βλέπω εδώ μέσα σε αυτά να φεύγουν τα 5.000 σαν το χαλάζι. 8.000, 10.000, 12.000 που μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα, έτσι. Στο όριο της απευθείας ανάσης, που είναι τα 18 δηλαδή, το τέτοιο, να είναι επαναλαμβανόμενα ή ο άλλος μπορεί να πήρε ένα 5.000 ευρώ το χρόνο. Ή να πήρε δύο. Ή να πήρε πέντε. Αλλά δεν ξεπέρασε τα 30.000, άρα δεν το έχουν στον κατάλογο εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ πραγματικά δεν ξέρω και μετά από αυτή την ανακάλυψη ότι δεν βγαίνει στο λογαριασμό 230 εκατομμύρια ευρώ, πραγματικά δεν ξέρω πού τα γλεντήσανε και πόσα σε αυτή την ιστορία. Και είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει μαύρο πολιτικό χρήμα. Και θα το πω το γιατί υπάρχει μαύρο πολιτικό χρήμα. Έτσι. Γιατί έχουνε χρηματοδοτήσει κάποια site ανά την Ελλάδα που δεν τα ξέρει μάνα τους. Δεν τα ξέρει μάνα τους. Έτσι. Δηλαδή, www.ellinesdimarchi.gr. Εδώ είναι πολιτικό χρήμα από πίσω. Κόβω την κεφαλή μου. Έχει κλείσει αυτό το site. Και πήρε προεκλογικά 14-15, δηλαδή Δεκέμβρη του 14, Γενάρη του 15, πρέπει να πήρε, αν θυμάμαι καλά, καμιά 80-90.000. Αυτό. Πρέπει να πήρε αυτά τα λεφτά. Μετά, κάτι άλλο, χαμπάρια.gr. Χαμπάρια.gr λέει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό πήρε 15.000 για ένα μήνα. Μετά, έχει ένα, πώς το λένε, δεν είναι μόνο τα μεγάλα,
τα εφημερίδα, τα newsbiz κτλ. Που έχουν βγει και που έχουν ένα συγκεντρωτικό κατάλογο και που βγαίνει εδώ αυτός ο συγκεντρωτικός κατάλογος, έτσι, ο Κουρτάκης δηλαδή, έχει πάρει 1,039. Ναι. Για όλα αυτά που είσαι από κάτω. Παρά ένα εκδόσει το καρφί, Health Pro, αλάτι και πιπέρι, Money Pro, απόσπασμα, παραπολιτικά εκδόσει κτλ. Έχει πάρει σε μια χρονιά 1.039.000. Μετά, ο Καραμαλής έχει πάρει, που είσαι στη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να είναι αυτός, παρασκήνιο, χρήμα, καρφίστα, 494.000. Μετά ο Παναγιωτάκης που είναι του Blue Sky, αν δεν κάνω λάθος, όχι, του Action 24, λάθος, έχει πάρει 284.000. Καράογλου, Βόρεια Ενημερωτική, βόρεια.gr, 187. Ο Άξιον συνολικά 509, κύριε Υπουργέ. 509 έχουμε έγγραφο. Δεν τους έχω όλους τους λογαριασμούς. Γιατί ό,τι δεν είναι κάτω από 20 δεν καταγράφεται. Αυτό σας λέω και θα δεν καταγράφεται. Θα πω κάτι παραδείγματα μετά. 509 χιλιάρικα μόνο το 14. Γι' αυτό εδώ μπορούμε να μιλάμε 5 ώρες. Διότι αν πάρουμε μία-μία αυτές που βρήκαμε εμείς, που είναι καμιά 130-140, οι συμβασικά που εκεί πρέπει να είναι, βλέπεις κάτι απίθανα ονόματα, έτσι, τα οποία παίρνουν. Πάρε και εσύ 5.000. Λένε την άλλη, σε παίρνω, λέει, για ένα μήνα, για να μου κάνεις σχεδιασμό επικοινωνιακής εκστρατείας. Πάρε 8.000. Πάρε 8.000. Ή αυτό με τα μπάνερ δεν παίζεται, έτσι. Να βγάλω λέει ένα μπάνερ 300 επί τόσα πίξελ κτλ. Που εγώ ξέρω ότι σε μεγάλη κυκλοφορία site, σε πολύ μεγάλη κυκλοφορία site, ο μήνας δεν πάει πάνω από 500. Σε μεγάλη κυκλοφορία site κτλ. Έτσι. Ναι, εδώ βγαίνουν από 5 έως 15.000 ευρώ. Το μήνα. Και αυτό ξανά τον άλλο μήνα. Και ξανά τον άλλο μήνα. Και βγαίνω και σε κάποιους. Από που ήταν κοντινή ήταν. Σε κάποιους άλλους πάρε και εσύ και σκάσε. Προφανώς υπάρχουν και τέτοια. Λοιπόν, δηλαδή, Φιλιπάκης, δημοκρατικός τύπος ειδήσεις, εκδόσεις Δημοκρατία Εσπρέσο, 120 χιλιαρικάκια. Πρώτο θέμα, 118 χιλιαρικάκια. Μακρυγιάννης, Ίσαλος ΕΠΕ, 104 χιλιαρικάκια. Κισανδράκης, Ηρακλή Μέντια, εδώ το Blue Sky, έτσι, που έχει και συνεταιριλίκη με τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό εδώ. Έχει συνεταιριλίκη, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, 92.000 εταιρείες, όχι στο Blue Sky, έχει όντως συνεταιριλίκη σε άλλες δύο, ναι, μαζί με τον κύριο Κισανδράκη. 92.000 εταιρείες. Όχι στο Blue Sky, είχατε συνομολογήσει ότι δεν είναι έτσι. Εσείς ο ίδιος. Μα όχι στο Blue Sky. Εσείς ο ίδιος. Λοιπόν, αυτό έχω συνομολογήσει, κύριε Γερμαντά. Όχι στο Blue Sky, λέω. Στην ALS. Σε άλλες δραστηριότητες. Είναι συνεταίρος. Στην ALS είναι συνεταίρος. Έλθει ο κύριος. Και θα τον πείτε πάλι, θα τα πείτε πάλι μπροστά. Μετά, εδώ. Διάφοροι πολλοί, τα οποία είναι και μεγάλα. Βριώνης, Στάρ Ελληνική Τηλεοπτική, Ευαγγελάτος Δημοσιογράφη, 130.000, Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά προσέξτε τώρα. Αυτά είναι. Καταδικασμένο σε ισόβια, τον κύριο Κοτσόνη. Δηλαδή, Πελοπόννησος Πατρών, 55.000, New Med, πώς το λένε, Σόλαρ Ραδιοτηλεοπτικές 40.000, Μπέλμπα και Σία Χρόνος Πλάς 39.800, τι είναι αυτά και πού τραγουδάνε, Αραμπατζής 39, Πανσεραϊκή Εφημερίδα, ναι, Σέρες, ναι, από Σέρες, α, ναι, τις κυρίες Αραμπατζής, είμαστε. Λοιπόν, Κοτρότσος, Χατζής, έτσι, Έδερλαντ Ίκε, αυτός έχει πάρει, εδώ βλέπει, βγαίνει 59, αλλού βγαίνει 59, βγαίνει παραπάνω. Λοιπόν, αυτά εδώ δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός? Για να δει ποιοι είναι και αυτοί που τον ενημερώνουνε. Και την λύσα που δείχνουνε, έτσι, και τη λύσα την οποία δείχνουνε εναντίον μας. Όλα, η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των site, εμένα με βρίζει από το πρωί στο βράδυ. Έτσι. Με βρίζει από το πρωί στο βράδυ. Βρίσκει ένα πρόβλημα, κάνει την τρίχα τριχιά και λέει τα τέτοια. Κάνουμε πράγματα μεγάλα, τα υποτιμούν. Γιατί κοπεί αυτό. Και να πω μερικά συγκεκριμένα. Να πω μερικά συγκεκριμένα για να καταλάβετε πώς κάποιοι διασπάθησαν. Γιατί αυτό είναι διασπάθηση. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δηλαδή, είναι ανάμεσα στο κέντρο ελέγχου ιδιωτικό συμφωνητικό 4/13. Μαζί με την εταιρεία παρά ένα υπηρεσίες διαδικτύου διαφήμιση μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
που είναι του κυρίου Κουρτάκη. Προσέξτε τώρα, προσέξτε τώρα. Αμοιβή για ποιο πράγμα. Λέει, η εταιρεία αυτή εδώ, ακούστε το λίγο, έχει σημασία. Ακούστε το λίγο και να το δείτε και συγκεκριμένα, για να δείτε, πώς το λένε, να το δείτε και συγκεκριμένα, γιατί... Λοιπόν, ακούστε με, ακούστε με. Προσέξτε δηλαδή για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός με τι λίσταρχους νταβέλιδες. Ο Νταβέλης είχε και ένα φιλότιμο και μια καπετανιά, αλλά εδώ μιλάμε για με τι λίσταρχους λαμόγια είχαμε να κάνουμε. Τώρα δεν πήρε κανένας τίποτα. Λοιπόν, κανένας τίποτα. Εννοείται. Κανένας τίποτα. Εννοείται, λέω. Εννοείται. Κανένας τίποτα. Λέω. Το είπατε. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Γελάτε όσο θέλετε. Λοιπόν. Εγώ την άλλη φορά. Έχουμε περιδούλες που παίρνουν τώρα. Λοιπόν. Φέρτε στοιχεία, κύριε Γιώργο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Φέρτε στοιχεία, εδώ είμαστε. Ακούστε, ακούστε. Εδώ είμαστε. Φέρτε στοιχεία. Ο υπουργός είπε εννοείται. Λοιπόν. Λοιπόν. Εδώ, ακούστε. Λοιπόν. Στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας, η εταιρεία αναλαμβάνει τη δυσέλιδη καταχώρηση δημοσιεύματος, μιλάμε για το 2014, με θέμα «Πολιομιελίτιδα Παύλα Συρία», στην εβδομαδιαία εφημερίδα Παραπολιτικά. Πόσο κάνει η δημοσίευση? 14.400. 14.400. Εδώ, μετά... Λοιπόν, μετά, προσέξτε τώρα. 31 Δεκάτου 13, λίγες μέρες μετά, υπογράφει, αυτό νομίζω πρέπει να είναι από τις εκδόσεις το Καρφί, έτσι, που είναι από τις εκδόσεις το, από τις εκδόσεις το Καρφί. Πάλι του ίδιου υπογράφει κάποιος κύριος Αντίπας ή κάποιος Πατσόπουλος, αλλά ανήκει στον κύριο Κουρτάκη, αν κατάλαβα καλά. 31 Δεκάτου 13, προσέξτε, αναλαμβάνει την καταχώρηση ενός δισέλιδου ρεπορτάζ με θέμα, εδώ φαίνεται σβησμένο, όταν το ίδιο πολιομιελίτιδα στη Συρία και το αφήσανε με θέμα την πολιομιελίτιδα, τους έχει μείνει το στην που υπήρχε στο προηγούμενο χαρτί, στην εβδομαδιαία εφημερίδα στο Καρφί, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Πόσο κάνει αυτή η καταχώρηση? 16.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε για τη ληστεία μιλάμε. Καταλαβαίνετε για τη ληστεία μιλάμε. Και αυτά γίνονται 30 Δεκάτου 13. Λοιπόν. Ναι, το είχαν κάνει copy-paste, μην το ποπάστε πάλι και έχουμε άλλα δράματα. Λοιπόν, το είχαν κάνει copy-paste, το ήξερα από πριν, απλά εκείνη τη φορά ήθελα να δώσω ένταση σε αυτό που κάνανε, ότι αντιγράφαν την ποιότητα, γι' αυτό το είπα έτσι. Το είχα πει για να κάνω πλάκα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, σε δύο εφημερίδες του ίδιου ομίλου, το ίδιο άρθρο, έτσι, 16.000 το ένα, 14.400 το ένα, 16.000 το άλλο. Λοιπόν, ή τώρα να πιάσουμε κάποια άλλα, πάλι από αυτές τις εταιρείες, λέει δημοσίευμα, ακούστε, με δισέλιδη καταχώρηση νοσοκομιακές λοιμώξεις, 14.400. Αυτό. Λοιπόν, αυτό πες νοσοκομιακές λοιμώξεις, αλλά και 14.400. Λοιπόν, μετά, αναλαμβάνει την προβολή, προσέξτε με τώρα, αναλαμβάνει την προβολή. Αυτό είναι με μια άλλη εταιρεία του κυρίου Κουρτάκη, αυτό αφορά τη Health Pro, μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Αυτό έχει ένα site μάλλον και λέει ότι αναλαμβάνει την προβολή του λογότυπου του Κελπνό με δημιουργικό συγκεκριμένων διαστάσεων στην κεντρική σελίδα του ιστοχώρου www.healthpro.gr. Λέει ότι, προσέξτε, για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου θα καταβάλει στον υπαρήθμ τάδε λογαριασμό 16.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον μπάνερ. Για πόσο χρονικό διάστημα λέτε? Για πόσο χρονικό διάστημα? Για 16/1/14 μέχρι 16/2/14. Δηλαδή μιλάμε για χουβαρντάδες, μιλάμε για μερακλίδες, μιλάμε για κυμπάριδες, έτσι. Πάρ 16.000 για να μου στον μπάνερ ένα μήνα, έτσι. Λοιπόν, και μετά βέβαια, πώς όλοι αυτοί, ας πούμε, πώς όλοι αυτοί να μας βρίζουν εμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, τώρα που έχει κοπεί αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, άλλα εδώ πάλι. Στον ημερωτικό ιστότοπο Παραπολιτικά, εκεί του βάζουν πάλι ένα μπάνερ, εκεί είναι πιο αυτό, 16.500 ευρώ, το οποίο, προσέξτε, είναι για τρεις μήνες. Ο άλλος ήταν για ένα μήνα, εδώ για τρεις μήνες. Λοιπόν, τέτοια τώρα υπάρχουν δεκάδες, από όσα καταφέραμε να βρούμε. Μετά, εδώ έχει λέει ένα άλλο,
που λέει ιστόχωρος αλάτι και πιπέρι. Αλάτι και πιπέρι. 17 Δευτέρου 14, 17 Τρίτου 14, 16 χιλιαρικάκια. Και εδώ. Πάλι για, μπάνερ, το λογότυπο του Κερπνό. Έτσι. Λοιπόν, στο καρφί, πάλι τέτοια. Εδώ λέει ένα δισέλιδο ρεπορτάζ για την εποχική γρήπη. 16.000 ευρώ καταχώρηση. Υπάρχουν δεκάδες τέτοια, τα οποία αφορούν αυτόν τον κατάλογο που έχετε εδώ, αλλά και άλλους που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο, έτσι, και άλλους. Και μέσα σε αυτά, υπάρχουν εκτός, χρησιμοποιούν και κάποιο κόσμο, που μπορεί να δουλεύει στο Κελπνό και του δίνουν έξτρα λεφτά από αυτό. Ενώ έχει κάποια σύμβαση δηλαδή, τις δίνουν και χρήματα μέσα από τη, για να τους κάνει και μια άλλη, να τους κάνει και μια άλλη δουλειά. Η εκλογική πελατεία προφανώς, που πρέπει να εξυπηρετηθεί με αυτόν τον τρόπο ή που τέλος πάντων είναι οι μπροστάτζες για να πάρουν, για να μοιραστούν μαύρο χρήμα. Διότι αυτό που... Υπουργέ μου, επιτρέπετε μια μικρή διακοπή. Μισό λεπτό. Αυτό που κάνει εντύπωση, και ειδικά μετά από αυτή τη διαπίστωση ότι χάνουμε 230 εκατομμύρια, κανείς δεν ξέρει πραγματικά. Α, και προσέξτε τώρα. Για 13 ή για 12 δεν υπάρχει αναλυτικό. Δηλαδή αυτά είναι μερικά του 13 που βρήκαμε και κάποια του 14. Δεν υπάρχουν αυτά τα φυσικά αρχεία. Κοίταξε να δεις, αυτά που δείχνει το Γενικό Λογιστήριο, που είναι πάνω από 30.000 ευρώ, είναι 4.800. Αυτά που δείχνει στον προϋπολογισμό, στον απολογισμό του 14, είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια που δείχνουν στον απολογισμό. Αλλά δεν έχουν βρεθεί. Εγώ με βάση αυτά κόβω τα χέρια μου ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Είναι πραγματικά πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Κύριε Υπουργέ, εδώ ο Παπαδεδρίου ομολόγησε και μας είπε καθημερινά στα πρακτικά ότι ο κανόνας ήταν να είναι ποσά κάτω από 20.000 ευρώ για να αναθέτει προσωπικά ο ίδιος απευθείας. Ναι. Άρα το μεγαλύτερο σύνολο είναι κάτω από 20.000 ευρώ. Που δεν φαίνονται. Απλά έχω την. Πάνω από 30 λεπτά πρέπει να υπάρχει σήμανση. Απλά έχω την αίσθηση ότι. Με την κλοπή των αρχείων, έχει γίνει κλοπή αυτών των αρχείων. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, άμα πας και ζητήσεις, πες μου, τι συμβάσεις υπέγραψε το 13, τι συμβάσεις υπέγραψε το 12, τι συμβάσεις υπέγραψε το 14. Φέρε μου το αρχείο. Δεν υπάρχει αυτό. Και από κάτω, αυτά είναι του 14 που βρήκε, που βρήκε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που βρήκε μέσα εκεί, σαν πληρωμές και τιμολόγια, και σαν φυσικά αρχεία, είναι αυτά που βρήκα εγώ πηγαίνοντας μια μέρα και λέω: παιδιά, φωτοτύπησε μου, τι έχετε. Και μου φωτοτύπησαν αυτά. Αυτά υπήρχαν. Μάλλον δεν προλάβαν να τα πάρουν και αυτά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Το σύνολο των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, το οποίο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Έτσι, οι υπάλληλοι λένε ότι πρέπει να είναι ανάμεσα 800 με 900 συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τέτοιο τρόπο. Δεν υπάρχουν αυτά σαν φυσικά αρχεία από κάτω. Αυτό το θέμα. Αυτό το πρόβλημα. Υπουργέ, λοιπόν, Υπουργέ, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Μισή ερώτηση. Ναι. Πρέπει να ακουστεί από το 2015 και μετά, από τότε που αναλάβατε, όχι εσείς, προηγούμενος υπουργός από εσάς, τι ξοδεύτηκε από το Κερπνό για μίτια και επικοινωνία. Υπάρχουν κάποιες καταγραφές του 2015, οι οποίες αφορούν πληρωμές που έγιναν για δουλειές του Γενάρη, του Φλεβάρη. Έχουν βρεθεί κάποια τέτοια τιμολόγια και έχουν βρεθεί που έγινε η δουλειά του, όπως για παράδειγμα σας είπα, αυτό ήταν του Γενάρη οι ξενώνες. Υπάρχει και δουλειά τέτοιων διαφημιστικής δαπάνης που ήταν το Γενάρη του 15 ή το Δεκέμβριο του 15 και τα οποία πληρώθηκαν Φλεβάρι-Μάρτιο του 15. Πώς το λένε,
βλέποντας την κίνηση. Όχι και μετά... Δεκέμβρη του 2015, του 14 Δεκέμβρη, προφανώς. Ναι, συγγνώμη. 14 Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 14, Γενάρη του 2015, ναι. Υποτίθεται παρασχέθηκε η υπηρεσία και τα οποία πληρωθήκανε Φλεβάρι-Μάρτι του 2015. Μετά. Από όσο ξέρω. Λοιπόν, από όσο ξέρω μετά. Και στην πρώτη θητεία του κυρίου Γιαννόπουλου, πριν έχουμε τη σύγκρουση και για το διαγωνισμό των ΜΕΘ, αλλά και για την μία απομάκρυνση του κυρίου Παπαδημητρίου, δεν ξέρω να έχει πληρώσει καινούργια διαφημιστική δαπάνη, δεν υπήρξε πάντως. Και σίγουρα δεν υπάρχει από τον 16 και μετά και από τότε που μπήκε ο κύριος Ρόμπερτ. Καλά, αυτό δεν το συζητάω. Που πήγε και ήρθε βέβαια δύο φορές και τα λοιπά. Δεν δίνουμε καμία, πώς το λένε, καταχώρηση. Ευχαριστώ, και μάλιστα, Υπουργέ. Και κάποια, πώς το λένε, προσπάθεια που θέλαμε να κάνουμε για τέτοια, λέγαμε αναζητήστε δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη, αναζητήστε δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο. Πάντως, τέτοιου τύπου συμβάσεις σαν αυτά που σας διάβασα πριν, δεν έχει υπάρξει καμία πληρωμή. Αυτό είναι σημαντικό. Άκης 17 δεν έχουμε καμία πληρωμή για διαφημιστική καμπάνια. Για τέτοιου τύπου διαφημιστική καμπάνια, ενημέρωση την οποία έχω και οι πληρωμές που βλέπω δεν υπάρχει. Λοιπόν, το... Δεν θα το κρατήσετε, δεν υπάρχει να το κρατήσετε. Λοιπόν, άμα τα